Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Πάμε Γήπεδο, πρεμιέρα για την αθλητική εκπομπή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση, μαζί με τον Γιώργο Πανταζίδη. Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους και σε ένα κοσμά. Είμαστε και πάλι εδώ, η πρώτη εκπομπή της σεζόν. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που επιστρέψαμε, που είμαστε και πάλι κοντά σας. Νέο πρόγραμμα Δέλτα Τηλεόραση, πρεμιέρα και για εμάς. Ακριβώς. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Έτσι, να έχουμε ευχάριστες ειδήσεις και πολλές επιτυχίες και από τον αθλητισμό της Τράκης, του Εύρου και με υγεία για όλους τους πρωταγωνιστές στο χώρο που προβάλλουμε και υπηρετούμε. Επιτυχίες για όλους. Επιτυχίες να έχουν και όλες οι εκπομπές της Δέλτα Τηλεόρασης. Ξεκίνησαν, όπως είπε ο Γιώργος νωρίτερα, όλες οι εκπομπές σήμερα στο νέο πρόγραμμα της Δέλτα και στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, στον Δέλτα FM 102,3 από σήμερα το πρωί με τον Γιώργο Πανταζίδη και την Κική Πυρότο. Ακολούθησαν ο Γιάννης Σκεύας και η Χριστίνα Κουματζίδου και στη συνέχεια όλες οι υπόλοιπες εκπομπές. Και ο Κοσμός Πανταζής κάθε Δευτέρα για Παρασκευή 6-8 και ραδιοφωνικά. Ακριβώς. Τι θα έχουμε φέτος, άσε σημαίνει η κομπή. Ναι. Καταρχήν πέρασε πολύ γρήγορα το καλοκαίρι. Πολύ γρήγορα. Η αλήθεια αυτή είναι, έγιναν σημαντικά πράγματα και μέσα στο καλοκαίρι. Σαν χθες που αποχαιρετούσαμε με το top 10 μαζί. Την προηγούμενη σεζόν. Έτσι, τις προηγούμενες σεζόν. Τις πρώτες μέρες του Ιουνίου. Να λοιπόν που πέρασε νεράκι ο χρόνος και επιστρέφουμε για πάλι εδώ. Κάθε Δευτέρα να είμαστε γεροί, να είμαστε καλά, να σας κρατάμε συντροφιά και εσείς να μας παρακολουθείτε για να μεταφέρουμε όπως καλύτερο μπορούμε τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας, τα γεγονότα που είναι ήδη πολλά καθώς ουσιαστικά έχουμε δραστηριότητα, δεν είναι πλήρης σε όλα τα σπόρα, ουσιαστικά όμως αρχίζουμε σιγά σιγά να μπαίνουμε για τα καλά σε πλήρη αγωνιστική δράση. Σωστά και δίνεις και πολύ ωραία πάσα. Έτσι για να ξεκινήσουμε, καθώς η ΓΑΜΑ Εθνική ξεκίνησε χθες, έκανε πρεμιέρα. Εκεί έχουμε 5 ομάδες της Θράκης. Είναι ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης που εκπροσωπεί τον Εύρο, είναι ο ΠΑΟΚ Κοσμίου από την Ροδόπη και 3 ομάδες από την Ξάνθη, η Ασπίδα, ο Άρης Σαββάτου και ο Ορφέας. Και αν με επιτρέπεις μια προσωπική ευχή, μετά από χρόνια ελπίζουμε την επόμενη αγωνιστική σεζόν, μιλάμε 20, να δούμε και παραπάνω από μια ομάδα του νομού μας, του Εύρου, στη ΓΑΜΑ Εθνική κατηγορία. Βέβαια, επίκυνται αλλαγές τόσα και τόσα έχουμε ακούσει για αναδιαρθρώσεις, για ανακατατάξεις. Και επιστροφή ουσιαστικά της Δέλτα Εθνικής, όπως ήταν παλιά. Σε μια παλιά άλλη μικρότερη ΓΑΜΑ Εθνική, πολύ διαφορετική από αυτό που παρουσιάζεται τώρα. Και με μια επιστροφή, όπως είπες και εσύ, μιας κατηγορίας. Τώρα θα ονομάζεται Δέλτα Εθνική, θα ονομάζεται κάπως διαφορετική, στα χνάκια της παλιάς τέλος πάντων. Ελπίζουμε να τα καταφέρει φέτος ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Δυστυχώς στο τσάκ για ένα βαθμό πέρυσι η ΑΕΔ Δημοτήχου δεν τα κατάφερε να βρίσκεται μαζί με τον Εθνικό να εκπροσωπούν και οι δύο τον ποδόσφαιρο του νομού μας. Ήταν κάτι πολύ όμορφο σίγουρα. Κατηγορία. Έγινε αρχή. Και ελπίζουμε να υπάρχει συνέχεια. Ναι. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν, να μπούμε σιγά σιγά σε δράση, να αρχίσουμε με την ΓΑΜΑ Εθνική και να δούμε καταρχάς τι έγινε χθες Κυριακή στον πρώτο όμιλο. Είχαμε την πρώτη αγωνιστική. Να ξεκινήσουμε με τα αποτελέσματα λοιπόν. Όπου θα μας συγχωρέσετε λίγο, πρώτη μέρα είναι. Λοιπόν, Απόλλων Παραλιμνίου Καβάλα 0-1, Εθνικός Σιδηροκάστρου ΠΑΟΚ Κοσμίου 0-1, Κεραυνός Πέρνης Ασπίδα Ξάνθης 0-1, Αετός Ορφανού Ορφέας Ξάνθης 2-3, Άρης Σαββάτου Εθνικός Αλεξανδρούπολης 3-0, για ένα μάτς από το οποίο θα έχουμε σε λίγο ρεπορτάζ. Αναλυτικό ρεπορτάζ από άνθρωπο του sportsaddict.gr που βρέθηκε στο γήπεδο και θα μας μεταφέρει με κάθε λεπτομέρεια το τι έγινε. Πολύ σωστά. Όπως και ποδοσφαιριστής του Εθνικού θα είναι αργότερα μαζί μας. Αλέξανδρος Κιλκής Νέστος Χρυσούπολης 0-0 και Πανσεραϊκός ΑΕ Καλαμπακίου 4-0. Πάμε να δούμε και την βαθμολογία. Στην πρώτη θέση είναι ο Πανσεραϊκός με 3 βαθμούς. 3 έχουν επίσης το Άβατο, ο Ορφέας Ξάνθης, η Καβάλα, ο Εθνικός Σιδηροκάστρου και η Ασπίδα Ξάνθης. Έναν ο Νέστος Χρυσούπολης και ο Αλέξανδρος Κιλκής. Χωρίς βαθμό ο Απόλλων Παραλιμνίου, ο ΠΑΟΚ Κοσμίου, ο Κεραυνός Πέρνης, ο Αετός Ορφανού, ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης και η Αθλητική
Ένωση Καλαμπακίου. Λίγες ισοπαλίες, περισσότερο. Βλέπουμε πως ακόμη νωρίς να μιλάμε για βαθμολογίες, βέβαια. Σίγουρα. Η πρώτη αγωνιστική δεν ενδείκνει νομίζω και για πολλά συμπεράσματα αυτή η πρώτη αγωνιστική. Αλλά το σημαντικό είναι ότι μπορούν οι προπονητές να βγάλουν κάποιες πρώτες ενδείξεις. Θα πάμε να μιλήσουμε γενικότερα για τη ΓΑΜΑ Εθνική στην πρώτη μας τηλεφωνική επικοινωνία. Να πάμε όμως πρώτα και στην επόμενη αγωνιστική, προτού πάμε στην τηλεφωνική επικοινωνία. Λοιπόν, Εθνικό Σιδηροκάστρο Βόλου Παραλιμνίου, ΠΑΟ Κοσμίου Ατός Ορφανού, Ορφέας Ξάνθης Μέγας Αλέξανδρος Κιλικής, Νέστος ΑΕ Καλαμπακίου, ΑΟ Καβάλας Κεραυνός Πέρνης, Ασπίδα Ξάνθης Άρη Σαββάτου και το μεγάλο παιχνίδι στο Στάδιο Φώτης Κοσμάς, Εθνικός Ακτόπολης Πανασαραϊκός, με τον φίλο κόσμο της Αλεξανδρούπολης, αυτή την πρεμιέρα για τον Εθνικό στην έδρα του, θα έχει την ευκαιρία να δει από κοντά έναν ιστορικό αντίπαλο. Τα λιοντάρια των Σιδερών. Πραγματικά. Ο Πανασαραϊκός, ο οποίος είναι πλέον στη ΓΑΜΑ Εθνική και νομίζω πως όλοι οι φίλοι του Εθνικού που θα βρεθούν στις εξέδρες θα δουν μια πολύ ιστορική ομάδα από κοντά, όπως είναι αυτή του Πανσεραϊκού. Αυτά λοιπόν για την επόμενη αγωνιστική. Πάμε όμως στο τώρα. Πάμε να δούμε τι συνέβη σε αυτήν την αγωνιστική και να τα πούμε αναλυτικά με τον, αν είμαστε έτοιμοι, με τον δημοσιογράφο του sportsanti.gr, τον Νεκτάριο Παυγιανίδη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας. Νεκτάριο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κοσμά, Γιώργο, καλή αρχή. Καλησπέρα, Νεκτάρη. Θα είσαι ο γουρλής της υπόθεσης, έτσι μας κάνεις ποδαρικό. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Ευχαριστούμε καταρχάς για την καλή αρχή. Καλή αρχή σε όλους όσους ασχολούνται με την αθλητική δημοσιογραφία εδώ στην Θράκη. Να ξεκινήσουμε με τη ΓΑΜΑ Εθνική. Είχαμε, όπως είπαμε νωρίτερα, την ήττα για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης όσο αφορά τον Εύρο. Είχαμε εξαιρετικό ξεκίνημα για τις ομάδες της Ξάνθης, οι οποίες είχαν το απόλυτο, 3-3. Τι μπορούμε να πούμε έτσι ξεκινώντας? Ναι, νομίζω καλύτερο ξεκίνημα δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς όσον αφορά τις ομάδες της Ξάνθης, οι οποίες ξεκινάνε και οι τρεις με διαφορετικούς στόχους, διαφορετικό πρίσμα την φετινή σεζόν. Η αλήθεια είναι, παιδιά, πάρα πολύ περίεργο πρωτάθλημα. Ένα πρωτάθλημα που δεδομένα υποβιβάζονται 6 ομάδες. Ο πρωταθλητής ουσιαστικά θα ανέβει συσσαγωγικά στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γι' αυτό λέμε το συσσαγωγικά του ότι θα ανέβει. Από τη ΓΑΜΑ στη ΓΑΜΑ θα πάει. Με βάση την καινούργια αναδιάσταση. Αυτό το παράδοξο, ναι. Ναι, και πιθανόν και ο δεύτερος, από ό,τι συζητιέται εντόνως, να κληθεί να παίξει μπαράζ για να βγει και αυτός. Και οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα πρωτάθλημα 14 ομάδων με 6 να υποβιβάζονται και ουσιαστικά 2 να ανεβαίνουν. Πολύ λίγες είναι οι θέσεις που ουσιαστικά εξασφαλίζουν ένα ήσυχο καλοκαίρι ενώ φιλοδοξίας χρονιάς. Οπότε όλες οι ομάδες κινδυνεύουν και όλες οι ομάδες ανάλογα με το ξεκίνημά τους μπορούν να διεκδικήσουν το κάτι παραπάνω. Σε ένα πρωτάθλημα βέβαια που από την άλλη υπάρχουν και ξεκάθαρα φαβόροι. Νεκτάρι, κάποιοι μιλούν ως εξής: πρέπει να κάνεις πορεία πρωταθλητισμού, να κοιτάς δηλαδή στις πρώτες θέσεις για να είσαι σίγουρος ότι θα εξασφαλίσεις αυτό την παρουσία, ας πούμε, να μην επιβαστείς ουσιαστικά. Είναι λεπτές ισορροπίες. Και εσείτε, παιδιά, ότι ουσιαστικά μέσα στην 8η θέση είσαι ασφαλής. Ο ένατος πέφτει. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό. Οπότε, για να είσαι όμως μέσα στην πρώτη οκτάδα, σε ένα πρωτάθλημα που, γι' αυτό ανέφερα για τα φαβόρη, σε ένα πρωτάθλημα ας πούμε, που έχει τον Άρη Αβάτου, ο οποίος είναι στις ομίλες του Κυπέλλου. Έχει τον Απόλλων Παραλιμνίου, που είναι στις ομίλες του Κυπέλλου. Έχει δύο σωματεία, όπως είναι η Καβάλα και ο Πανσεραϊκός, με πολύ βαριά φανέλα. Κακά τα ψέματα. Οπότε ξεκινάς ήδη και έχεις βάλει, έχεις τον Έστο Χρυσούπολης που έχει ρίξει αρκετά λεφτά το καλοκαίρι και έχει ενισχυθεί πάρα πολύ. Ξεκινάς έχοντας βγάλει ήδη money-money μια πεντάδα εξάδα ομάδων. Οπότε λίγες είναι οι θέσεις που μένουν από εκεί και πέρα για τους υπόλοιπους διεκδικητές για την παραμονή. Αν δεν γίνει δηλαδή κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη και κάποια από αυτές τις ομάδες που ανέφερα, που ήδη έχουν ξεκινήσει ως φαβορί για τη φετινή κούρσα του πρωταθλήματος, δεν βρεθούν προεκπλήξεων, αντιλαμβάνεστε ότι ουσιαστικά 2 με 3 θέσεις
έχουν απομείνει κενές. Για όλες τις υπόλοιπες. Για τις ομάδες θα παλέψουν για την παραμονή. Πάντως είναι και ένα ζήτημα το γεγονός ότι ξεκινήσαμε τη σεζόν και ακόμη είμαστε στο αν θα δούμε πώς και τι. Με το δεδομένο δεν ξέρουμε, μιλάμε με αβεβαιότητα για το τι πρόκειται να γίνει σε ό,τι φορά αναδιαρθρώσεις και ανακατατάξεις σε εθνικές κατηγορίες. Έτσι είναι. Δυστυχώς, Γιώργο, επαληθεύεται και το ρητό που υπάρχει έτσι κι αλλιώς, ότι μαλώνουν πάνω οι λύκοι και την πληρώνουν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι. Πρωταθλήματα όπως είναι τώρα αυτό της ΓΑΜΑ Εθνικής, εδώ την πληρώνει η Football League. Φανταστείτε πόσο μάλλον η ΓΑΜΑ Εθνική που είναι και ερασιτεχνικό. Πώς αυτή τη στιγμή είναι σε μια διαδικασία όλα στον αέρα. Γιατί για παράδειγμα, εάν όντως κάνει αυτό που έχει πει η Super League, ότι θα φτιάξει μια αναδιάσταση στον αέρα, κανείς δεν μπορεί να είναι σίγουρος για τίποτα για το μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Πάντως με τα τωρινά δεδομένα, όλες οι ομάδες θα χρειαστούν να καταβάλουν πολύ μεγάλη προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι η πρώτη αγωνιστική είχε εκπλήξεις, αλλά είχαν και ομάδες να αντιμετωπίσουν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες, όπως αντιμετώπισε ο Εθνικός στην Ξάνθη, στο μάτς με τον Άρη Αβάτου, δύο ομάδες οι οποίες ενώ μπήκαν με διάθεση να παίξουν ποδόσφαιρο, δεν θα μπορούσαν σε αυτόν τον αγωνιστικό χώρο με τη βροχή και με τον πολύ δυνατό αέρα να το παράξουν. Αλλά νομίζω στο μάτς φάνηκε και η εμπειρία που έχει αποκτήσει πλέον ο Άρης Αβάτου από τα παιχνίδια του Κυπέλλου Ελλάδος, παίζοντας με ομάδες υψηλότερου επίπεδου, έχει αποκτήσει και καλύτερη εικόνα και ο ίδιος, με περισσότερα παιχνίδια στα πόδια του. Έτσι, μην ξεχνάμε ότι ο Άρης Αβάτου έχει ήδη τρία επίσημα μάτς στα πόδια του, έναντι του Εθνικού που δεν είχε κανένα. Μόλις ένα αυτό στο Super Cup ουσιαστικά, αλλά... Δεν μετράω τα παιχνίδια των τοπικών κύπελων, έτσι, γιατί αν τα μετρήσουμε για αυτό, ο Άρης Αβάτου ήδη έχει κάνει πολλά μάτς. Σωστό. Νεκτάρη, πριν πάμε, αν έχεις την καλοσύνη, στην ανάλυση του αγώνα που παρακολούθησες, αυτό του Άρη Αβάτου με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, πού πιστεύεις, δύο ερωτήσεις. Αν οι δύο βαριές φανέλες του ομίλου, Πανσεραϊκός και Καβάλα, θα είναι αυτές που θα οδηγήσουμε χθέλος στην κούρσα της κορυφής και πού, κατά την εμπειρία σου, θα κριθούν οι θέσεις της πρώτης οκτάδας. Δηλαδή, τι θα καθορίσει, θα είναι η εμπειρία, θα είναι... όποιος αντέξει περισσότερο θα έχει τις λιγότερες τραυματισμούς που θα έχει ένα προβάδισμα για να βρίσκεται στην πρώτη οκτάδα. Κοίταξε, για μένα και το είχα πει εξ αρχής και το έχω γράψει κιόλας, οι πέντε ομάδες που προανέφερα είναι τα φαβόρη. Για μένα αυτές οι πέντε ομάδες θα παλέψουν για την πρωτιά, για τις πρώτες πέντε θέσεις. Και θεωρώ ότι πολύ δύσκολο θα βρεθεί η ομάδα να σπάσει αυτή την πεντάδα. Δηλαδή, Καβάλα, Πανσεραϊκός, Παραλίμνη, δεν θα πρέπει να το υποτιμάμε, είναι πολύ καλή ομάδα. Ο Νέστος Χρυσούπολης επίσης, εγώ τον βάζω αρκετά ψηλά με βάση το υλικό του, και τον Άρη Αβάτου. Ο Άρης Αβάτου δεν έχει το πρωτοκλασσά το υλικό που μπορεί να διαθέτουν οι υπόλοιπες ομάδες, αλλά έχει το πιο βαθύ ρόστερ από όλους τους υπόλοιπους αντιπάλους της. Έχει μια άνεση να μπορεί να κατεβάζει, να παίξει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη με διαφορετικές ενδεκάδες. Καμία άλλη ομάδα στην κατηγορία δεν νομίζω ότι μπορεί να το κάνει αυτό. Να έχει την πληρότητα και να είναι με το, και το ίδιο καλή στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι. Για μένα αυτές οι πέντε ομάδες είναι τα φαβορί και πιστεύω ότι αυτές θα είναι και οι πρώτες ομάδες και ομάδες της πεντάδας. Με φαβορί για τον τίτλο έχω την αίσθηση ότι είναι η ώρα της να επιστρέψει σε επαγγελματικό επίπεδο. Στην Καβάλα αναφέρεσαι μάλλον, έτσι. Φαβορί και το έχω πει από το καλοκαίρι. Η επιστροφή Δερμιτζάκη. Μου δείχνει σοβαρότητα. Μεταγραφές σαν του Μπαρέτα και του Χαβριλίδη μου δείχνουν μια ομάδα που φέτος έχει φτιαχτεί για να επιστρέψει εκεί που η αλήθεια είναι ότι ανήκει κιόλας. Έτσι δεν είναι η Καβάλα για να παίζει τεχνικές εθνικές κατηγορίες. Έχει λείψει η αλήθεια μετά από τόσα χρόνια. Ναι, νομίζω όμως χρειάζεται περισσότερη βοήθεια από την τοπική κοινωνία και από τον κόσμο της. Ο Πανσεραϊκός έρχεται από ένα πολύ δύσκολο καλοκαίρι. Είναι πάρα πολύ βαριά φανελά, είναι πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Είναι ομάδα με πολύ κόσμο που πιστεύω ότι θα την ακολουθεί και στα παιχνίδια. Αλλά αυτό το καλοκαίρι πιστεύω θα της κοστίσει. Δηλαδή, μέχρι να φτιαχτεί, εμένα δεν μου λέει κάτι η τεσσάρα στο Καλαμπάκι. Το Καλαμπάκι και δυστυχώς όλες οι νεοφώτιστες ομάδες ξεκινούν με μειονέκτημα αυτή τη στιγμή το πρωτάθλημα. Οι ομάδες οι οποίες έχουν έρθει από τα τοπικά είναι για μένα δυστυχώς και τα πρώτα φαβόρη για τον υποβιβασμό.
Γιατί Μάλιστα. έχουν να παίξουν σε μια κατηγορία που ήδη οι πέντε ομάδες είναι πάρα πολύ καλές. Έχουν να παίξουν σε μια κατηγορία που ο Αετός Ορφανίου μπορεί να έχασε τον Ορφέα, αλλά είναι μια ομάδα με πολύ ψηλό μπάτζετ και πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Έχουν να παίξουν με μια ομάδα η οποία είναι φτάψυχη. Ο λόγος για την Ορφέα, ξέρεις. Ναι. Όσα προβλήματα και να περνάει ο Ορφέα, όσες αποχωρήσεις και να έρχονται, αυτή η ομάδα είναι φτάψυχη, το δείχνει στο γήπεδο, το έδειξε και μέσα στο Φρίνιο παίζοντας και καταπληκτικό ποδόσφαιρο μάλιστα. Και είναι μια ομάδα η οποία πιστεύω ότι όπως έκανε και με την ΑΕΔ, όταν θα φτάσει η ώρα στο φινάλε να χρειάζεται παιχνίδια, θα έχει τον τρόπο της για να τα παίρνει. Έχει το βάρος της φανέλας, έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση, έχει ένα μεγάλο γήπεδο που την ευνοεί με ομάδες οι οποίες θα προσπαθούν να κλειστούν, γιατί το ΑΟΚΣ είναι από τα γήπεδα που δεν μπορεί κάποια ομάδα να πάει να κλειστεί, γιατί είναι πολύ μεγάλο γήπεδο και ανοιχτό. Οπότε όσο και να κάτσεις να παίξεις αμυντικά, θα βρει αντίπαλη ομάδα τον τρόπο να βρει τα κενά και να σου δημιουργήσει θέματα. Οπότε από εκεί και πέρα όλη η διεκδίκηση και όλη η μάχη για μένα για την παραμονή θα γίνει μεταξύ των Νεοφώτιστων και του Αλέξανδρου Κιλκής, που παραμένει ένα μεγάλο ερωτηματικό για μένα. Είναι μια ομάδα η οποία έκανε πολλές μεταγραφές το καλοκαίρι, αλλά είναι και μια ομάδα ακαδημίας και χωρίς κόσμο. Δηλαδή έπαιξε τώρα την Κυριακή ο Νέστος στο Κιλκής και το γήπεδο ήταν άδειο. Μάλιστα. Πάμε στην άλλη στιγμή. Νεκτάρη, να πάμε και λίγο στο παιχνίδι του Άρη Αβάτου με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη. Ένα παιχνίδι το οποίο το παρακολούθησες και θα θέλαμε να μας πεις. Φαινόταν στην αρχή ότι θα ανέβει τόσο πολύ το σκορ, ότι ο Άρης δηλαδή θα επικρατήσει με 3-0 του Εθνικού. Κοίταξε, θα σου πω αυτό που έγραψα και στο ρεπορτάζ του αγώνα στο www.sportsadvic.gr, ότι το σκορ είναι βαρύ για τον Εθνικό. Αλλά από την άλλη, είναι και δίκαιο. Το αναφέρω με την έννοια ότι ο Εθνικός, ενώ στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα ήταν εξαιρετικά στημένος, με σαφείς αμυντικές διαθέσεις, αλλά χωρίς να παίζει αμυντικά φουλ άμυνα. Δηλαδή, δεν έφτιαξε κανένα πούλμαν ο Εθνικός και καθόταν όλος πίσω και αμυνόταν. Έπαιζε πολύ ωραία, πολύ τακτικά, σωστά διαβασμένα το παιχνίδι, αλλά χωρίς να απειλεί. Αυτό ήταν νομίζω το πρόβλημα που είχε ο Εθνικός, ότι δεν έφερε προβληματισμό ουσιαστικά στον τερματοφύλακα του Άρη Αβάτου, και όσο περνούσε η ώρα και με τις αλλαγές να έρχονται από τον πάγκο, και αυτό είναι αυτό που σας ανέφερα, δηλαδή δείτε τώρα παιδιά, ξεκινάει το ματς και ο Γιώργος Μαραντάς έχει στον πάγκο τον Σαριγιαννίδη, ο οποίος Σαριγιαννίδης έχει παίξει όταν πάει βασικός του κυπέλου. Είχε την άνεση, για παράδειγμα, να έχει στον πάγκο τον Σαριγιαννίδη, να έχει στον πάγκο, να έχει εκτός αποστολής τον Μπουντακίδη. Σκεφτείτε ότι σε σχέση με το μάτς της Τετάρτης, του αγώνα δηλαδή με την Παναχαϊκή, αγωνίστηκαν ο Ψεματάς, αγωνίστηκαν ο Λαζαρίδης, αγωνίστηκε ο Σεχλημύρης, παιδιά που δεν παίζανε βασική στο κύπελλο Ελλάδος. Είχε δηλαδή ο coach, ο Μαραντάς, στον πάγκο του 2 με 3 ποδοσφαιριστές, οι οποίοι θα μπορούσαν μέσα, και ο Μίλερ, ο οποίος αγωνίστηκε την Τετάρτη, θα μπορούσαν να μπουν μέσα και να το αλλάξουν. Το Άββατο έχω την αίσθηση ότι αυτό που είχε, παραδείγματος χάρη, σε σχέση με πέρσι, ήταν η υπομονή στο παιχνίδι του. Ενώ δεν μπορούσε το ξεκίνημα του Δευτέρου να βάλει προβλήματα στον τερματοφύλακα του Εθνικού, βρήκε τη λύση από ένα πολύ ωραίο σουτ του Σαριγιαννίδη, ένα καταπληκτικό γκολ, ξαναβρήκε τη λύση με ένα επίσης πολύ όμορφο τέρμα του Ζωσιμίδη, και στο τέλος, νομίζω, όταν είχε κρυφθεί ήδη το παιχνίδι, εκμεταλλεύτηκε και ένα λάθος της άμυνας. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο δεύτερο μέρος, παιδιά, συνολικά πρέπει να υπήρχαν 4 σουτ για γκολ. Αξιόλογα. Από τα 4 τα 3 μπήκαν γκολ. Δεν ήταν για 3-0 το ματς, αλλά νομίζω ότι αν έπρεπε κάποιος να κερδίσει, αυτός θα ήταν ο Άρης Αβάτου. Αλλά σίγουρα το σκορ αδικεί τον Εθνικό, ο οποίος έδειξε πάρα πολύ καλά δείγματα γραφή, αλλά όπως έγραψα κιόλας, θα πρέπει να αρχίσει να γίνεται πιο παραγωγικός επιθετικά. Διέκρινες κάποια συγκεκριμένα θετικά στοιχεία στο παιχνίδι της Αλεξανδρούπολης? Τη μεσοαμυντική του γραμμή. Το κέντρο του, ειδικά εμένα προσωπικά, μου άρεσε. Και μου άρεσε πάρα πολύ και η εικόνα του Πατσιόρα. Ένα παιδί που εμείς το γνωρίσαμε εδώ στην Ξάνθη, από την παρουσία του πέρσι στα τμήματα υποδομής του ΑΟΚ. Στις ακαδημίες, έτσι. Ακριβώς. Έδειξε πολύ καλά στοιχεία. Γενικότερα μεσοαμυντικά ο Εθνικός ήταν πάρα πολύ καλός.
δεν επέτρεψε στον Άρη Αβάτου σε καμία περίπτωση να επιβληθεί. Επιθετικά όμως ήταν ακίνδυνος. Μάλιστα. Και νομίζω είναι αυτό που θα πρέπει. Mm-hmm. Βέβαια, το ξανατονίζω, ναι, ότι σε αυτό το γήπεδο δεν μπορούσες να εμφανείς, να κάνεις και πάρα πολλά πράγματα. Ήταν πάρα πολύ βαρύς ο αγωνιστικός χώρος. Ήταν πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή να βάλει κάτω την μπάλα και να προσπαθήσει να δημιουργήσει. Αλλά δείτε και τα διπλά που έγιναν. Ο Ορφέας μπήκε με αμυντική διάθεση στο Φρίνιο και με το που δέχεται τον γκολ αποφασίζει να βγει μπροστά και να παίξει μπάλα. Και πετυχαίνει τρία γκολ και το γυρίζει. Και αυτό νομίζω είναι η απάντηση σε αυτό που είπες νωρίτερα, Γιώργο. Mm-hmm. Τι χρειάζεται αυτή η κατηγορία. Για μένα αυτή η κατηγορία χρειάζεται έναν σκόρερ και μια καλή άμυνα. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται. Μια άμυνα και έναν τερματοφύλακα καλό να μπορεί να σε διατηρεί και έναν σκόρερ. Όποια ομάδα έχει σκόρερ, για μένα θα κάνει και πρωταθλητισμό. Ναι. Μάλιστα. Θα θέλαμε, κλείνοντας, ένα τελευταίο σχόλιο για τις τρεις ομάδες της Ξάνθης για τις οποίες μιλήσαμε και νωρίτερα. Για το αν περίμενες αυτό το ξεκίνημα. Γιατί είπαμε ότι ήταν εκπληκτικό το ξεκίνημα, αλλά το περίμεναν οι Ξανθιώτες και από τις τρεις ομάδες να ξεκινήσουν με νίκη. Κοίταξε, δεν νομίζω. Δεν νομίζω να το περίμενε κανείς αυτό. Ούτε ο πιο αισιόδοξος ποδοσφαιρόφιλος νομίζω να το περιμένει αυτό. Γιατί προσέξτε τώρα, για το Άββατο νομίζω ήταν το μεγάλο φαβορί. Το περιμένανε όλοι ότι θα κερδίσει με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Για την Ασπίδα, μιλάμε για μια ομάδα η οποία το καλοκαίρι ενισχύθηκε μόνο με νεαρά παιδιά από το τοπικό. Δεν έχει πάρει έμπειρους ποδοσφαιριστές. Δεν έχει μπει στη διαδικασία να δώσει χρήματα σε ποδοσφαιριστές. Δεν έχει κιόλας τη δυνατότητα να το κάνει. Οπότε είναι μια ομάδα που βασίζεται εξ ολοκλήρου σε νεαρούς, είτε ξανθιώτες είτε φοιτητές ποδοσφαιριστές. Και πήγε να παίξει με μια αντίπαλο όπως είναι η Πέρνη, η οποία είναι το ακριβώς αντίθετο. Είναι μια ομάδα ουσιαστικά χωριού, η οποία παίζει σε ένα γήπεδο που δεν είναι δικό της. Έτσι, η Πέρνη έπαιξε και θα παίξει τα πρώτα μάτια στο γήπεδο της Χρυσούπολης. Αλλά είναι και μια ομάδα η οποία έχει αρκετά υψηλό budget. Έχει ρίξει αρκετό χρήμα στις μεταγραφές της. Ήταν το outsider η Ασπίδα, αλλά για μένα την είχασε ισορροπία. Δηλαδή περίμενα ότι μπορεί να πάρει κάποιο θετικό αποτέλεσμα, γιατί η αλήθεια είναι ότι η Πέρνη δεν έχει πείσει στα φιλικά. Για τον Ορφέα θα είμαι ειλικρινής. Ενώ ξέρουμε, γι' αυτό και τον είπα 7 ψυχο, ξέρουμε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ομάδα τρομακτικά δεμένη. Άλλωστε μιλάμε για μια ομάδα που σχεδόν όλοι οι παίκτες, πριν εξαιρέσουν, είναι τουλάχιστον μια πενταετία μαζί. Αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα δέσιμο, υπάρχουν γήπεδο. Και για παιδιά τα οποία εδώ και 3 χρόνια αγωνίζονται συνεχόμενα στη ΓΑΜΑ Εθνική. Mm-hmm. Και με καλές πορείες. Δηλαδή πριν 3 χρόνια ο Θεός χρωμάτισε στην 5η θέση στη ΓΑΜΑ Εθνική που τότε επεκτηνόταν από τον Εύρο μέχρι και την Κοζάνη και την Πτολεμαϊδα. Βέβαια. Βέβαια, ήταν. Και όντας και όλα στη μοναδική ομάδα που είχε κερδίσει την Καλαμαριά μέσα στη Θεσσαλονίκη. Διαφορετικά δεδομένα σίγουρα. Ακριβώς. Μιλάμε όμως για την ίδια ομάδα που είναι από τότε στο ρόστερ. Δηλαδή, αν εξαιρέσει κανείς μία αλλαγή παίκτη με τον Χασάνογλου, ο οποίος αποκτήθηκε από τα K20 της Ξάνθης, mm-hmm, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι ακριβώς οι ίδιοι. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm-hmm. Είναι ακριβώς το ίδιο ρόστερ. Σίγουρα είναι πιο γερασμένο, αλλά είναι και πιο έμπειρο πλέον. Μάλιστα. Αυτά δεν το περίμενα, mm-hmm, γιατί είχα την αίσθηση και έχω ακόμα την αίσθηση ότι ο ΑΕΤΟΣ είναι μια πολύ καλή ομάδα που μην ξεχνάμε ότι πέρσι τερμάτισε στην πρώτη τριάδα της βαθμολογίας. Δεν έχασε παίχτες το καλοκαίρι, πλην τους Τζαμπέγια που πήγαν στη Χρυσόπολη, αλλά ενισχύθηκε με καλούς νεαρούς ποδοσφαιριστές. Το πρωτάθλημα όμως, ενώ είναι μικρό, είναι και μακρύ την ίδια ώρα. Ναι. Γιατί είπαμε, σε ένα πρωτάθλημα που πέφτουν 6, είναι πολύ εύκολο να αλλάξει η ψυχολογία και η ψυχοσύνθεση μιας ομάδας η οποία μπορεί να ξεκινήσει με αρνητικά αποτελέσματα και να την πάρει από κάτω και μπορεί να ξεκινήσει με πολύ συνεχόμενα θετικά αποτελέσματα που θα της εκτοξεύσουν την ψυχολογία. Και νομίζω ότι αρχής γενομένης από την ερχόμενη Κυριακή, που και οι τρεις ομάδες της Ξάνθης έχουν κομβικά ματ, με το Άββατο να παίζει με την Ασπίδα στο ΔΑΚ, στο πρώτο τοπικό ντέρμπι των ομάδων της Ξάνθης, και τον Ορφέα να υποδέχεται τον Αλέξανδρο Κυλκής. Εκεί είναι ένα μεγάλο στοίχημα για τον Ορφέα, που αν καταφέρει και κερδίσει και τον Κυλκής, αντιλαμβάνεστε ότι θα πάρει πολύ μεγάλη φορά για τη συνέχεια.
Μάλιστα. Σίγουρα, κάθε αγώνας, κάθε αγωνιστική μετρά, έχει τη δικιά τη σημασία. Έτσι. Και θα δούμε τι μπορούν να κάνουν οι ομάδες της Τράκης και ευχόμαστε καλή επιτυχία σε όλες πραγματικά και από τον Εύρο και από τη Ροδόπη και από τη Ξάνθη. Νεκτάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο να παραμείνουμε σε ποδόσφαιρο, να αλλάξουμε λίγο κατηγορία, να πάμε στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Εύρου. Εκεί είχαμε την πρεμιέρα επίσης, με την ΑΕΚ Εύρου να υποδέχεται τον Ορέστη Ορεστιάδας. Η κάμερα της τηλεόρασης βρέθηκε στο παιχνίδι αυτό. Η ΑΕΚ επικράτησε 2-1 του Ορέστη, του δευτεραθλητή και φιναλίστ του περσινού κυπέλου Ορέστη, με την ΑΕΚ να είναι νεοφώτιστη. Ήταν η έκπληξη της αγωνιστικής. Με συγκλονιστικό φινάλε. Σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο με την βροχή που έπεφτε ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο και δυσκόλευε πολύ τις προσπάθειες των παικτών. Εκεί ήταν το πάθος, η δύναμη, μέτρηση στο τέλος. Λένε ότι η ΑΕΚ Εύρω το ήθελε περισσότερο, πάλεψε μέχρι το τέλος. Ωστόσο, ο Ορέστης έμεινε με 10 παίκτες, ισοφάρισε, θα μπορούσε σε μια φάση να κάνει την ολική ανατροπή. Ωστόσο, άντεξε η ΑΕΚ Εύρω και πήγε μια πολύ σημαντική νίκη που πανηγυρίστηκε δέοντος και δικαίως στο τέλος από τους παίκτες και τους ανθρώπους της ομάδας. Ωραία. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι αυτό, να παρακολουθήσουμε και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών και επιστρέφουμε. Την έκπληξη της πρεμιέρας στην πρώτη κατηγορία της ΕΠΣ Εύρου πέτυχε η τοπική ΑΕΚ. Οι νεοφώτιστοι κατάφεραν να επικρατήσουν με 2-1 του περσινού δευτεραθλητή και φιναλίστ του κυπέλου Ορέστη Ορεστιάδας. Σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο λόγω της βροχής, η ΑΕΚ ήταν αυτή που προηγήθηκε χάρη σε γκολ του Αγγελακάκη στο 38. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ορέστης έψαξε τον γκολ της ισοφάρισης, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες, αλλά όσο η ώρα περνούσε, τόσο πιο δύσκολη γινόταν η προσπάθειά του. Στο 68, μάλιστα, η ομάδα της Ορεστιάδας έμεινε και με παίκτη λιγότερο, όταν και αποβλήθηκε ο Αλεξιάδης για επικίνδυνο μαρκάρισμα. Παρά το αριθμητικό τους μειονέκτημα, οι παίκτες του Σάκη Ζησίδη έφεραν τελικά το μάτς στα ίσια. Μετά από ανατροπή οριακά εντός περιοχής, ο διαιτητής της αναμέτρησης, κ. Παπάς, υπέδειξε το σημείο του πέναλτι. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Ιντζές, ο Δογάνης απέκρουσε, αλλά η μπάλα έφτασε στον Άκου, ο οποίος σκόραρε για το 1-1 στο 80. Οι γηπεδούχοι διαμαρτυρήθηκαν για είσοδο του σκόρα στην περιοχή πριν την εκτέλεση, αλλά μετά από τη διαβούλευση του διαιτητή με το βοηθό του, το τέρμα μέτρησε. Το παιχνίδι έφτανε προς το τέλος του και όλα έδειχναν ότι δύο ομάδες θα μοιραστούν βαθμούς. Κάτι τέτοιο όμως δεν συνέβη, αφού μετά από λάθος των φιλοξενούμενων, η μπάλα έφτασε στον Τρανόπουλο που έφυγε προς την εστία, σηκώθηκε μετά το αρχικό πέσιμό του, σούταρε, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα μετά από αυτόν τον γκολ του Πετρόπουλου. Όπως ήταν λογικό, ακολούθησαν έξαλλοι πανηγυρισμοί. Λίγα λεπτά αργότερα ακούστηκε το σφύριγμα της λήξης, με τους κυτρινόμαυρους να ξεκινούν με τον καλύτερο τρόπο το πρωτάθλημα. Αντίθετα, ο Ρέστης θα πρέπει να δουλέψει στα λάθη του και να επιστρέψει πιο δυνατός. Προετοιμαστήκαμε πάρα πολύ για αυτό το συγκεκριμένο το παιχνίδι. Αξίζουν συγχωρητήρια σε όλα τα παιδιά, γιατί σε όλη την εβδομάδα που δουλεύαμε ακριβώς ό,τι είπαμε λέξη προς λέξη έγινε μέσα στο γήπεδο και αξίζουν ένα μεγάλο μπράβο. Νεοφώτιστη ΑΕΚ, ωστόσο, απέναντι στον Ορέστη, που ομάδα με μεγάλη παράδοση αλλά και στόχους ψηλούς, ήταν αυτή που έπρεπε ώστε να πανηγυρίσει ο Δρός μια μεγάλη νίκη. Η αλήθεια είναι αυτή, αλλά εμείς εντάξει, μπορεί να είμαστε νεοφώτιστοι σαν ΑΕΚ Εύρου, αλλά έγιναν μεγάλες προσθήκες από έμπειρους παίκτες οι οποίοι γνωρίζουν πολύ καλά το αλφατοπικό. Και μας βοήθησαν πάρα πολύ ώστε να βγει αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι σε δύσκολες καιρικές συνθήκες. Όπως ξέρετε, η ομάδα του Ορέστη είναι μια νεανική ομάδα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γύρω στα 10 παιδάκια είναι στην ομάδα. Κάνουμε μια ριζική ανανέωση, προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα. Δεν παρετούμαστε. Ήταν ένα άτυχο αποτέλεσμα. Είδατε όλοι σας ότι κέρδισε σήμερα ο πιο τυχερός. Παρ' όλα αυτά όμως δεν το βάζουμε κάτω, θα συνεχίσουμε και ό,τι βγει. Ήταν ένα κακό αποτέλεσμα σίγουρα. Η ομάδα προσπάθησε να παίξει καλά,
Είχαμε την κατοχή της μπάλας, είχαμε τις ευκαιρίες. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να αξιοποιήσουμε όλες αυτές τις ευκαιρίες. Δεχτήκαμε σε δύο φάσεις δύο γκολ δυστυχώς. Αυτά δεν τέλειωσε τίποτα. Κανένα πρωτάθλημα δεν τέλειωσε από την πρώτη αγωνιστική. Συνεχίζουμε σίγουρα με ψηλά το κεφάλι. Αυτή την νίκη την περιμέναμε. Δουλέψαμε σκληρά προετοιμασία και μέχρι αυτό το παιχνίδι. Είμαστε προετοιμασμένοι για τον αντίπαλο και κερδίσαμε. Επιστρέψαμε. Εδώ είμαστε στο δεύτερο ημίωρο του Πάμε Γήπεδο στην Δέλτα Τηλεόραση. Πρεμιέρα σήμερα για την αθλητική εκπομπή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είμαστε όπως πάντα εδώ με τον Γιώργο Πανταζίδη στο στούντιο. Και στο προηγούμενο ημίωρο, Γιώργο, είδαμε το τι έγινε στην Γάμα Εθνική. Αναλύσαμε τα δεδομένα του πρώτου ομίλου της Γάμα Εθνικής κατηγορίας, εκεί που έχουμε τις ομάδες της Θράκης που μας ενδιαφέρει, τις τρεις της Ξάνθης, δύο της Ροδόπης και τον Εθνικό Αλεξανδρόπολης ως εκπρόσωπο του νομού Εύρου σε αυτό το δύσκολο και απαιτητικό πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Μας τον έριξε τον Νεκτάριο Σαμποβιανίδη και τον δημοσιογράφο του sportsaddict.gr. Τα φοβορεί το τι πρέπει να έχει κάποια ομάδα, τα στοιχεία εκείνα για να μπορέσει να διεκδικήσει την παραμονή στην κατηγορία. Μας μίλησε, σίγουρα έχουμε τις ομάδες με τις βαριές φανέλες που λέγαμε Πασαριακό Καβάλα, άλλες που έχουν εμπειρία στην κατηγορία. Η μάχη θα δοθεί με τους συνεφώτες τους και από εκεί και πέρα για τις λίγες πάντα θέσεις που είναι ανοιχτές. Είδαμε την πρώτη κατηγορία, την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Θυμίζουμε ότι στην Αλεξανδρούπολη την ερχόμενη Κυριακή ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης υποδέχεται τον Πανσεραϊκό σε ένα μεγάλο παιχνίδι στο στάδιο Φώτης Κοσμάς της Αλεξανδρούπολης. Και λίγο πριν το τέλος, πριν πάμε στο διάλειμμα, παρακολουθούσαμε το ρεπορτάζ από ένα πραγματικά σπουδαίο εξέλιξη παιχνίδι για την πρεμιέρα της Α κατηγορίας της Εψεύρου μεταξύ της ΑΕΚ. ΣΑΕΚ Εύρου και το Ορέστη Ορεστιάδας. Στο φινάλε, στο 88, η ΑΕΚ πήρε την νίκη, έτσι. Σχεδόν σε καθυστερήσεις, γιατί μετά από ελάχιστα δευτερόλεπτα που έγινε σέντρα, φέρει εξοδητή στη λήξη του παιχνιδιού. Ένα αυτογκόλ τελικά στο τέλος έκρινε αυτό το παιχνίδι. Με τον Τρανόπουλο να σουτάρει και τον Πετρόπουλο να βάζει το πόδι του εκεί και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Έχουμε δει πολλά τέτοια αυτογκόλ. Εντάξει, δεν χρειάζεται να μείνουμε εκεί. Και σίγουρα η ποιότητα του Πετρόπουλου είναι πολύ σημαντική. Εντάξει, για το τοπικό ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν αυτά στο ποδόσφαιρο. Συμβαίνουν αυτά. Συνέβησαν χθες στο Ολυμπιακό ΠΑΟΚ. Αυτό ήταν επανάληπτο. Ακριβώς. Ήταν το αυτογκόλ με το οποίο κρίθηκε το μεγάλο ντέρμπι της Super League. Σωστά. Να πούμε ότι στις δηλώσεις που έγιναν στην Δέλτα, στην κάμερα της Δέλτα τηλεόρασης, μετά το τέλος του αγώνα ΑΕΚ Ορέστης, μίλησαν για τους γηπεδούχους της ΑΕΚ Εύρου ο προπονητής ο κ. Γιώργος και ο Τσιριγότης, από τους διακριθέντες της ΑΕΚ Εύρου, και από την ομάδα της Ορεστιάδας, ο coach κ. Ζησίδης και ο νεαρός ο Θωμάς Τεμέλης. Που είναι από τα παιδιά που ξεχωρίζουν, καθώς στη νέα προσπάθεια της διοίκησης του Ορέστη Ορεστιάδας που ανέλαβαν το καλοκαίρι, δίνεται ιδιαίτερη βάση στις νέες ηλικίες, στα θέματα ανάπτυξης και υποδομής, και βλέπουμε ότι αρκετά από αυτά τα παιδιά στελεχώνουν την πρώτη ομάδα και είναι από τα στοιχεία που θα δούμε και στην πορεία του προγράμματος για τον Ορέστη Ορεστιάδας. Μάλιστα, άλλωστε έχουν ξεκινήσει και οι συναντήσεις των μεικτών ομάδων. Εκεί υπάρχουν όλα τα ταλέντα του νομού. Με προπονητές πλέον, να το πούμε και αυτό, τον Γιώργο Αραπατζή και τον πρώην προπονητή της Θράκης Φερών. Να πάμε, να ξεκινήσουμε να δούμε τον Τάκη το Λαμπίδη, πολύ σωστά. Να πάμε στα αποτελέσματα, να δούμε τι έγινε στην πρώτη κατηγορία της Εψεύρου εκτός από το παιχνίδι που αναφέραμε. Είναι πάντως μια κουβέντα που αξίζει να την αναδείξουμε στην πορεία το θέμα των μεικτών ενώσεων. Βέβαια. Σε επόμενη εκπομπή ίσως να είναι και εδώ οι προπονητές. Μακάρι. Οι νοσιακοί προπονητές. Πάμε λοιπόν στην πρώτη κατηγορία της Εψεύρου, να δούμε τι έγινε το Σάββατο και την Κυριακή, καθώς πλέον η πρώτη κατηγορία διεξάγεται σε δύο ημέρες. Οι άνθρωποι της ΕΨ, το ΔΣ, έχουν αναφέρει ότι πολύ πιθανό να προσθεθεί και η Δευτέρα, να έχουμε μάτς και τη Δευτέρα μέσα στην σεζόν, σε αυτή την πρώτη αγωνιστική. Σ' άλλα πρότυπα. Σ' άλλα πρότυπα, ακριβώς. Και η Super League είναι έτσι και πολλά πρωταθλήματα στον κόσμο, βέβαια. Δεν είναι
Παρθενογέννηση δεν ναι, το ξεκίνησε. Μιλάμε για αεραστεχνικό πρωτάθλημα. Θα μπορέσουν οι αεραστεχνικό πρωτάθλημα να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Ναι, υπήρχαν ακόμα και όταν. Τη εργάσιμη ημέρα. Πολύ σωστά κάνεις και το επισημαίνεις, γιατί όταν πρωτοϋπόθηκε, υπήρχαν κάποιες δυσαρέσκειες, θα λέγαμε, αντιδράσεις από τις ομάδες. Γιατί οι περισσότεροι ποδοσφαιριστές είναι αεραστέχνες, εργάζονται. Σωστά. Εργάζονται, οπότε είναι λογικό να υπάρχουν αυτές οι αντιδράσεις. Θα δούμε τώρα το αν γίνει και το πότε και πώς μπορεί να γίνει. Λοιπόν, στα αποτελέσματα λοιπόν της πρώτης κατηγορίας της ΕΨΕΒΡΟΥ. Εύρος Σουφλίου, Άρδας Καστανεών 1-3. Θράκη Φερών, Ορφέα Σοφικού 0-0. ΑΕΔ Δημοτήχου Ιπποκράτης 1-3. Ένωση Άνθιας Αρίστινου, Αόνιο Χωρίου 3-0. Και ΑΕΚ Εύρου, Ορέστης Ορεστιάδας 2-1. Ρεπό είχε ο Ποντιακός σε αυτήν την πρεμιέρα. Πάμε να δούμε και τη βαθμολογία, έτσι όπως διαμορφώθηκε μετά τα αποτελέσματα της πρώτης αγωνιστικής. Η Ένωση Άνθιας Αρίστινου, Άρδας Καστανεών, ο Ιπποκράτης, η ΑΕΚ Εύρου έχουν 3 βαθμούς. Ακολουθούν η Θράκη Φερών και ο Ορφέας Σοφικού με έναν. Ο Ορέστης Ορεστιάδας στην 7η θέση, ο Εύρος Σουφλίου, η ΑΕΔ Δημοτήχου, ο Αόνιο Χωρίου και ο Ποντιακός που είχε ρεπό δεν έχουν προς το παρόν κάποιο βαθμό. Και πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Λοιπόν, ο Ποντιακός υποδέχεται την Ένωση Άνθιας Αριστίνου. Ο Ιπποκράτης θα παίξει με τον Εύρο Σουφλίου. Τον Νεοχώρη με την κοντράρεται με τη Θράκη Φερών. Άρδας Καστανεών, ΑΕΚ Εύρου και ο Ρέστης Ορεστιάδας με τον Εύρο Σουφλίου. Ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ρεπό η ΑΕΔ Δημοτήχου. Πολύ ωραία. Αυτά και για την επόμενη αγωνιστική, η οποία να πούμε ότι θα διεξαχθεί το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Το ερχόμενο Σαββατοκύριακο δεν έχουμε αγωνιστική δράση στα πρωταθλήματα της ΕΨΕΒΡΟΥ. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος λόγος. Ένας λόγος που θα μπορούσαμε να πούμε, που μας έχουν αναφέρει και οι άνθρωποι της ΕΠΣ, είναι λόγω της άσκησης του Παρμενίωνα που θα γίνει και στην περιοχή μας. Θα είναι τελική φάση της μεγάλης στρατιωτικής άσκησης. Σωστά. Οπότε... Και πολλοί ποδοσφαιριστές είναι στρατιωτικοί. Είναι στρατιωτικοί, οπότε είναι λογικό. Βεβαίως. Μπορούμε να... Να παίζουν οι ομάδες κουτσουρεμένες. Σωστό. Ακριβώς, ακριβώς. Πάμε να συνδεθούμε, τον βλέπουμε ήδη. Είναι ο Πάνος Θρακιώτης από το tvthrakiotis.gr. Πάνο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο και Κουσμά. Καλησπέρα, Πάνο. Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας στην πρώτη εκπομπή. Κι εγώ και πάρα πολύ χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι στην πρώτη εκπομπή και εύχομαι να τα πάτε πάρα πολύ καλά. Εύχομαι ο κόσμος να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια που κάνετε, που είναι αξιέπαινη. Ευχαριστούμε να πολύ. Καλά, να καλά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, να μας πεις καταρχάς ένα σχόλιο, να μας κάνεις πώς είδες αυτή την πρώτη αγωνιστική. Είχαμε εκπλήξεις, όπως το μάτς στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα, ανάμεσα στην ΑΕΚ Εύρου και τον Ορέστη Ορεστιάδας. Η νεοφώτιστη επικράτησε του περσινού φιναλίστη και δευτεραθλητή. Και είχαμε και ωραία, θα λέγαμε, ενδιαφέροντα παιχνίδια. Δεν θα έλεγα ότι ήταν έκπληξη η ΑΕΚ Εύρου, γιατί αν δούμε και το ρόστερ, είναι παίχτες που έχουν παίξει και γάμα εθνική. Ο Ρέστης είναι αποδυναμωμένος, γιατί έλειπε ο Κάρεν. Ο Αβογιάν, έτσι. Ο Κάρεν Αβογιάν είναι πλήγμα για τον Ρέστη. Ο Ρέστης αποτελείται από ένα νεανικό συγκρότημα. Δεν νομίζω ότι ήταν έκπληξη. Έκπληξη περισσότερο βάσει των ονομάτων. Έχεις δίκιο όμως. Αν δούμε τα ρόστερ, δεν είναι τόσο έκπληξη. Και ο Αγγελακάκης στην επίθεση της ΑΕΚ Εύρου είναι. Δεν μπορούμε να παραβλέψουμε τον Αγγελακάκη, τον Τρανόπουλο, τον Καλινιό. Έτσι. Και πόσους άλλους ποδοσφαιριστές που είναι. Και θα κάνω και μια πρόβλεψη ότι θα είναι και η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος η ΑΕΚ Εύρου φέτος. Μάλιστα. Εδώ στο Σουφλί είδαμε το παιχνίδι με τον Άρδα Καστανιών και τον Εύρο Σουφλί. Ένα πολύ καλό παιχνίδι, πάρα πολύ καλό παιχνίδι, δυνατό, σκληρό. Απλά ο Εύρο Σουφλί έπαιξε καλύτερα, πολύ καλύτερα. Έπρεπε να φύγει νικητής. Όμως το ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, δεν κερδίζει πάντα ο καλύτερος. Και εκεί που το αποτέλεσμα ήταν 1-1, θα μπορούσε να γίνει και 3 και 4-1, όμως έγινε το 1-2. Και η ψυχολογία ανατράπηκε και το αποτέλεσμα ήταν 1-3. Ναι. Μάλιστα, σε ένα παιχνίδι στο οποίο ήσουν να το περιέγραψες, οι Καστανιές
Πού πιστεύεις ότι μπορούν να φτάσουν φέτος, μπορούμε να τις δούμε πιο ψηλά? Μας είπες ότι ο Εύρος Σουφλίου ήταν καλύτερος, αλλά για να παίρνουν στην πρώτη αγωνιστική ένα διπλό μέσα στον Εύρο, ο οποίος ενισχύθηκε και με τα γραφικά, μπορούμε να περιμένουμε κάποια έκπληξη της Καστανιάς φέτος? Ο Άρδας Καστανιών, όπως τον έχουμε συνηθίσει και τον βλέπουμε εδώ και 2-3 χρόνια, ξεκινάει πάρα πολύ καλά, αλλά κάποια αποτελέσματα δεν του βγαίνουν, είτε είναι ο θεσμός του κυπέλου που νωρίς βγαίνει έξω ή φτάνει στην τετράδα και εκεί εγκαταλείπει. Είναι καθαρά θέμα ψυχολογικό. Ο Άρδας, εμένα μου αρέσει σαν ομάδα γιατί έχει το ρόστερ που είναι ομοιογενές. Φέτος έχει και 2-3 καλές προσθήκες. Έχει έναν προπονητή που είναι πάρα πολύ καλό, δεύτερη χρονιά αν δεν κάνω λάθος, ο Παναγιώτης ο Βελωνάς. Έχει μια διοίκηση που είναι πολύ κοντά στους παίχτες. Οι παίχτες είναι πολύ δεμένοι μαζί τους. Θεωρώ ότι αν ανεβάσουν λίγο την ψυχολογία και πιστέψουν στον εαυτό τους, άνετα να πάρουν και το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα είχαμε το διδημότυχο το οποίο υποβιβάστηκε από την ΓΑΜΑ Εθνική πέρσι. Στην πρεμιέρα ιτήθηκε από τον Ιπποκράτη εντός έδρας. Το περίμενες αυτό? Ναι, το περίμενα. Αν και η έκβαση του παιχνιδιού δεν ήταν τέτοια. Δηλαδή, στο δεύτερο ημίχρονο... Έχουμε ένα πρόβλημα στη σύνδεση. Να ισοφαρίσει πολύ εύκολα. Ναι. Θα μπορούσε πάρα πολύ εύκολα να ισοφαρίσει το δημότικο γιατί έχασε πολλές ευκαιρίες. Εντάξει, και ο Ιπποκράτης είναι μια ομάδα με το περσινό ρόστερ, συν τον Σταθάκη που όπως ξέρετε είναι στη δύναμη της ομάδας. Ο οποίος σκόραρε και όλα στον τεμπούτο του, έτσι, κοντά στο δημότικο. Ναι. Πιστεύω και ο Ιπποκράτης εδώ και 2 χρόνια το παλεύει να βγει στις πρώτες θέσεις, κάτι δεν πάει καλά. Ίσως είναι φέτος η χρονιά του, δεν ξέρω, θα δούμε, είναι πολύ νωρίς. Και είδαμε και μια διαμαρτυρία που έβγαλε, φαντάζομαι την γνωρίζετε, το Δημότικο, που στο ρεπορτάζ που ανέβασε ο συνάδελφος ο Μιλίκας από το ράδιο Εύρος, δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Κι όμως μετά βγάλανε μια ανακοίνωση οι άνθρωποι ότι είναι κατά της διαιτησίας του Κεφίλη, που όπως αναφέρουν είναι και διαιτητής ΓΑΜΑ Εθνικής. Σέντονο ύφος είναι η ανακοίνωση. Εχμηρή και μακροσκελής πάνω. Ναι. Και αυτό δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί να πω ακριβώς τι έγινε, αλλά και από τις φάσεις που είδα εγώ προσωπικά, δεν ξέρω αν είδατε κι εσείς, δεν είδα κάτι το επιλείψιμο. Ναι, πραγματικά δεν φαίνεται κάτι και στα replay. Όσα είδα. Ναι. Με τα λίγα που έχουμε δει μέχρι στιγμής και με βάση την εικόνα, είτε στα φιλικά, στο ρόστερ, στην πρεμιέρα, τι εκτίμηση έχεις για τις ομάδες που θα ξεχωρίσουν όσον αφορά τις πρώτες θέσεις, καταρχήν να πούμε αυτό? Θα ήθελα λίγο να συνεχίσω γιατί παρακολουθώ και τη Θράκη Φερόνα. Γιατί η Θράκη Φερόνα ξεκίνησε 8 Αυγούστου την προετοιμασία λόγω του ότι συμμετείχε στο κύπελο Εραστεχνών Ελλάδος. Μεγάλη εμπειρία για την ομάδα της Θράκης Φερόνα, έτσι, του Γιάννη Αναστασιάδη. Θεωρώ ότι είναι αρνητική η παρουσία μέχρι στιγμής. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Δεν μπορούσαμε να πούμε ότι να πάρουν ένα καλό αποτέλεσμα με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου, λίγο δύσκολο. Αλλά εκείνο που με εξέπληξε ήταν ότι είδα στο Super Cup που φέτος η ΕΠΣ Εύρου το θεσμοθέτησε και ελπίζουμε του χρόνου να είναι ακόμη καλύτερο. Εκεί μας προβλημάτισε η Θράκη Φερόνα. Και πόσο μάλιστα στο θεσμό του Κυπέλου με τον ΑΣ Πέπλου που κέρδισε με 3-2, αλλά ήταν πλασματικό το αποτέλεσμα. Αδικήθηκε ο Πέπλος, γιατί ήμουνα στο παιχνίδι εκείνο. Η Θράκη Φερόνα ήταν πολύ τυχερή. Τι λείπει, πιστεύεις, πάνω, τι είναι αυτό που λείπει από την Θράκη Φερόνα? Έγινε μια πολύ καλή προσθήκη τώρα με τον Αντωνιάδη, πολύ καλός παίχτης. Δεν ξέρω τι λείπει. Μάλιστα, είναι και νωρίς φυσικά για να βγάλουμε συμπεράσματα. Μπορεί στην πορεία τα πράγματα να αλλάξουν. Σίγουρα, πάντως και εμείς συμφωνούμε. Την είχαμε δει, όπως λες, ήμασταν και εμείς στο στάδιο Φώτης Κοσμάς στο Super Cup με τον Εθνικό. Όντως, η εικόνα που είχε παρουσιάσει τότε κόντρα στον Εθνικό, από τον οποίο ιτήθηκε
και έχασε το Super Cup. Δεν ήταν η εικόνα που είχαμε δει πέρσι. Βέβαια, να πούμε σε αυτό το σημείο πάνω ότι αποχώρησαν και αρκετοί παίκτες, έτσι, δηλαδή. Έχει αλλαγές. Υπάρχουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Ο Κολομπρατσίδης που έφυγε τελευταία. Οι δύο τερματοφύλακες που ένας ψηφίστηκε και ο καλύτερος της περσινής χρονιάς, ο Γκανταρτζάκης μιλάμε. Ο Τομβουλίδης που πήγε στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Φυσικά είναι ο Κυριακίδης, δεν το συζητάμε, κάτω από τα goalpost. Θα παρακολουθήσουμε τη Θράκη Φερόν. Την περιμένουμε να δούμε και την επόμενη αγωνιστική που θα γίνει 13 Οκτωβρίου. Λόγω παραμενίων δεν θα γίνει αγωνιστική όπως άκουσα και από εσάς. Και το επιβεβαιώνω ότι η αγωνιστική αναβάλλεται λόγω παραμενίων. Θα το παρακολουθήσουμε. Είδαμε και με τον Ορφέας που έφερε 0-0 εντός έδρας. Από εκεί και έπειτα έχουμε την Άνθια Αριστίνου που έχει ένα καλό σύνολο ο Αποστόλης ο Τσίπτσιος. Έχει κάνει ένα πολύ καλό σύνολο. Ίσως είναι μέσα στην τετράδα. Μάλιστα. Η Άνθια, η οποία έλειψε πέρυσι, είναι η αλήθεια, από τις πρώτες θέσεις, δεν έκανε καλή σεζόν. Απέναντι στο Νεοχώρη στην πρώτη αγωνιστική, το 3-0. Μία ερώτηση για τους... μάλλον να πάμε καλύτερα σε αυτό που ρώτησε ο Γιώργος. Πάνω, ποιοι πιστεύεις ότι μπορούν να ξεχωρίσουν, να πρωταγωνιστήσουν φέτος στην πρώτη κατηγορία? Αν και είναι νωρίς, πιστεύω ότι ο Εύρος Σουφλίου θα είναι ψηλά, θα κάνει και αυτό την έκπληξη. Έχει 2-3 καλούς νεαρούς παίχτες που αν πάρουν συμμετοχή ολοένα και θα γίνονται καλύτεροι. Είναι ο Λαζίδης, είναι ο Κρικελάς, είναι ο Σοφωτάσκης ο τερματοφύλακας, συν το Γιαννόπουλο και τον Θάνο που είναι έμπειροι. Συν τον Μπάμιο, τον Αποστόλη, τον αρχηγό που έχει την εμπειρία του από τη ΓΑΜΑ Εθνική, έχει καλό σήμα. Πιστεύω ότι το σαββατιάτικο αποτέλεσμα τον αδικεί. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Έχασε τις ευκαιρίες, δεν έβαλε τις ευκαιρίες, δεν τις έκανε γκολ και έτσι ήταν στεναχωρημένοι πολύ. Πάρα πολύ. Το άλλο που θα ήθελα να διακρίνω και να σχολιάσουμε είναι το γεγονός ότι δύο από τις σημαντικές, τις ιστορικές ομάδες κατηγορίας, τόσο ο Ρέστης όσο και το Δημότυχο, κάνουν το δικό τους restart, με την έννοια ότι δίνουν πλέον βάρος και χρόνο συμμετοχής σε αρκετά νεαρά παιδιά προχώμενα από τις ακαδημίες και τις υποδομές τους. Είναι ίσως ένας δρόμος που οδηγούνται εξ ανάγκης, αλλά θα αποτελέσει, φαίνεται, βάση και για τη φετινή χρονιά και για τις επόμενες. Ναι, με μεγάλη διαφορά η ΑΕΔ Δημοτήχου το κάνει αυτό, γιατί στο ρόστερ έχει την παλιά ΑΕΔ Β που αγωνιζόταν πέρυσι στη Β κατηγορία, συν 2-3 προσθήκες που έχει με την εμπειρία κάποιων παιχτών. Η ΑΕΔ Δημοτήχου πραγματικά το κάνει αυτό. Και πιστεύω ότι όσο παίζουν τα παιδιά μαζί, όσο κερδίζουν αγωνιστικό χρόνο, πιστεύω ότι θα έχουμε να δούμε το Δημότυχο να είναι και αυτή μια πολύ καλή ομάδα. Φυσικά δεν μπορεί να ανεβεί στην πρώτη δεύτερη θέση, αλλά πιστεύω ότι θα κερδίσουν τα παιδιά πάρα πολύ και το ευρυτικό ποδόσφαιρο. Θα θέλαμε, κλείνοντας, και ένα σχόλιο για τις τρεις ομάδες που ανέβηκαν φέτος κατηγορία, τους τρεις νεοφώτιστους, την ΑΕΚ Εύρου, τον Ορφέα Σοφικού και τον ΑΟ Νεοχωρίου. Η ΑΕΚ Εύρου, είπαμε νωρίτερα, το σχολιάσαμε για το μάτς με τον Ορέστη. Περισσότερο να μας πεις για τον Ορφέα Σοφικού και τον ΑΟ Νεοχωρίου. Τι μπορούμε να περιμένουμε στην φετινή χρονιά από τις δύο ομάδες? Μπορούν καταρχάς να κρατηθούν, να παραμείνουν στην κατηγορία? Δεν νομίζω ότι θα έχουν κάποιο πρόβλημα. Ειδικά ο Ορφέας Σοφικού δεν θα έχει κάποιο πρόβλημα παραμονής. Αν δεν έχει κάποια... το ρόστερ, αν δεν αποδυναμωθεί. Το Νεοχώρη δεν το γνωρίζω. Είναι στο Βόρειο Εύρο. Έκανε πολλές μεταγραφές. Πρέπει να έχει 15 μεταγραφές. Αν μπορέσουν και κάνουν ένα δυνατό σύνολο ο Κυριαλάνης, αν κάνει καλό σύνολο, αυτό θα το δείξει η πορεία. Εύχομαι να δούμε ένα καλό ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει το φαβορείο όπως υπήρχε πέρυσι, πρόπερσι, με
την ΑΕΔ Δημοτήχου. Δεν υπάρχει αυτό το φαβορί. Πιστεύω ότι θα υπάρχουν εναλλαγές στις πρώτες θέσεις. Μάλιστα. Αυτό θα είναι πολύ ενδιαφέρον για εμάς τους απ' έξω, έτσι. Βέβαια. Mm-hmm. Βλέπω την Ιπποκράτη να δούμε πώς... πιστεύω ότι όποια ομάδα δείξει σοβαρότητα, υπομονή και αντοχή στην καθημερινότητα και οπωσδήποτε στα παιχνίδια, θα τερματίσει πρώτη. Mm-hmm. Μάλιστα. Και να μην ασχολούνται με τη διαιτησία. Αυτό είναι θερμή παράκληση από μένα, να μην ασχολούνται με τη διαιτησία. Mm-hmm. Όπως όλοι κάνουν λάθη και οι διαιτητές κάνουν λάθη. Είναι και αυτοί μέσα στο παιχνίδι. Μεγάλη πληγή. Δεν τα κάνουν και εμένα. Πολύ καλά κάνεις. Αυτό, πολύ καλά κάνεις και το λες. Όπως κάνει λάθη ο προπονητής, όπως κάνει λάθη ο παράγοντας, όπως κάνουν λάθη οι ποδοσφαιριστές, πρέπει να το δεχτούν όλοι ότι κάνουν λάθη και οι διαιτητές. Να μην ασχολούνται με τη διαιτησία. Mm-hmm. Να ασχοληθούν με το γήπεδο, με το παιχνίδι, να το χαρούν και στο τέλος να κάνουν ταμείο ποιος κερδίζει και ποιος χάνει. Mm-hmm. Πάνω να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και για το θεσμό, ναι? Να πούμε και λίγο και για το θεσμό του κυπέλου που δεν ξέρω τη γνώμη σας, αλλά πολύ γρήγορα πάνω. Ένα σύντομο σχόλιο, παρακαλώ. Οι περισσότερες ομάδες, ο θεσμός του κυπέλου, έτσι όπως έγινε με ομίλους, τις βρίσκει σύμφωνες. Σωστά, σωστά. Συμφωνούμε απόλυτα, γιατί παίρνουν παιχνίδια στα πόδια τους και αυτό είναι κάτι που δεν είχαν τις προηγούμενες χρονιές. Μπαίνουν διαφορετικά στο πρωτάθλημα, είναι μεγάλη υπόθεση. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ, ευχόμαστε. Σε ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε. Καλό βράδυ. Αυτό ήταν ο Πάνος Στρακιώτης, λοιπόν, από το tvthrakiotis.gr. Πολλά και ενδιαφέροντα. Και ένας άνθρωπος. Ο λόγος του. Έτσι, παρακολουθεί άριστος καθημερινά. Άριστος γνώστης της κατηγορίας, άλλωστε, και των τοπικών πρωταθλημάτων, ο φίλος Πάνος και Στρακιώτης. Πολύ σωστά. Θα πηγαίναμε στις κάρτες αυτή τη στιγμή της mm-hmm. β' κατηγορίας, αλλά επειδή μου λένε από το κοντρόλ ότι έχουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία τον Αντιδήμαρχο Αλεξανδροπολίτη, τον κύριο Γιάννη Βαταμίδη, για ένα θέμα που προέκυψε πρόσφατα, τις τελευταίες ώρες ουσιαστικά. Θα πάμε... Γίνει ο κατάλληλος άνθρωπος να μας τα πει. Κύριε Βαταμίδη, καλησπέρα. Η σεζόν να ευχηθώ. Καλή αρχή. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Μάλιστα, στη σειρά μας, νομίζω, μετά την ένταση των εβδομάδων αυτών που υπάρχουν περίπτωση κάθε Σεπτέμβριο. Είμαστε, νομίζω, έχουμε βρει το ρυθμό μας και προχωράμε. Ωραία, ωραία. Πάμε να μιλήσουμε για το θέμα που έχει προκύψει, που είναι και πολύ ευχάριστο θέμα. Έχουμε την ερχόμενη άνοιξη, την άνοιξη του 19 πλέον, βαλκανικό και πανελλήνιο αγώνα βάδιν εδώ στην Αλεξανδρόπολη. Είναι υποσυζήτηση, είναι κάτι οριστικό καταρχήν? Στοχεύουμε προς τα εκεί. Έχουμε κάνει την πρότασή μας προς τον ΣΕΓΑΣ. Είχαμε κάνει μια συνάντηση το Σάββατο με τον Δήμαρχό μας και με τον κύριο Ράπτη, ο οποίος είναι μέλος του ΔΣ του ΣΕΓΑΣ. Πρώτος ειδικός γραμματέας διαβάζω. Ορίστε. Διαβάζω πρώτος ειδικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, έτσι για τη λεπτομέρεια. Ναι, είναι ο πρώτος ειδικός γραμματέας του ΣΕΓΑΣ, ο κύριος Ράπτης, με τον οποίο έχουμε συνεργαστεί και άλλες φορές στα πλαίσια του Run Greece. Έχουμε συναντηθεί και στην Αθήνα και με άλλα μέλη του και με τον πρόεδρο. Διεκδικούμε πάντα για την πόλη και κάτι ακόμη πιο μεγάλο. Είναι αλήθεια αυτή, αλλά δυστυχώς ο κύριος ανασταλτικός παράγοντας για να πάρουμε μια μεγάλη διοργάνωση του στίβου είναι η απόσταση μακριά από όλα τα μεγάλα αθλητικά κέντρα, δηλαδή από τη Θεσσαλονίκη και mm-hmm. από την Αθήνα. Πράγμα που ανεβάζει αρκετά το κόστος μεταφοράς για τους αθλητές και το κόστος διαμονής. Εμείς πάντα είμαστε διάθεσή τους. Έχουμε θέσει το Δήμο Αλεξανδρόπολης στη διάθεση του ΣΕΓΑΣ. Ό,τι μπορούμε καλύτερο να το κάνουμε. Και φυσικά και στο στάδιό μας, εφόσον μας δοθεί κάποια στιγμή στο μέλλον η δυνατότητα να διοργανώσουμε μια μεγάλη διοργάνωση, θα κάνουμε και τις απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις που απαιτούνται. Αριθμός κουλουάρ και τα λοιπά για μεγάλη διοργάνωση στο στίβο. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί. Εμείς δεν ζητάμε να κάνουμε πανελλήνιο ανδρών και γυναικών. Ζητάμε για πιο μικρές κατηγορίες και μπορεί αυτό άνετα να ξεπεραστεί. Ωραία, πολύ ωραία. Από εκεί και πέρα, στο τραπέζι θέσαμε το αίτημά μας, ας το πούμε έτσι, τη λαχτάρα μας, να διοργανώσουμε κι εμείς κάτι μεγάλο. Μην ξεχνάμε βέβαια ότι και το Run Greece είναι κάτι το πολύ μεγάλο. Νομίζω μια από τις μεγαλύτερες αθλητικές διοργανώσεις που γίνεται στην πόλη μας. Είναι κυρίως το κομμάτι του μαζικού αθλητισμού. Είναι του μαζικού αθλητισμού και φυσικά είναι και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης ένας από τους εταίρους, τους σημαντικούς, ο πρώτος
που είναι δίπλα στο ΣΕΓΑΣ για να γίνει αυτή η διοργάνωση με πολύ μεγάλη επιτυχία. Κάποια πράγματα πρέπει να τα λέμε, διότι συνεισφέρουμε και συνεισφέρουμε και υλικά και συνεισφέρουμε και με ανθρώπινο δυναμικό. Mm-hmm. Θέσαμε λοιπόν στο τραπέζι το συζητήσουμε με τον δημιουργό μας το γεγονός ότι θέλουμε κάτι ακόμη εδώ στην Αλεξανδρούπολη να διοργανώσουμε στο πλαίσιο του Στίβου. Έπεσε στο τραπέζι αυτή η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να διοργανώσουμε το Βαλκανικό. Θεωρήσαμε ότι ζητώντας και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Βάτνια στην Αλεξανδρούπολη θα προσθέσουμε αξία σε αυτό όλο το αθλητικό γεγονός. Οπότε νομίζω ότι είμαστε πολύ κοντά, αναλαμβάνοντας και τα έξοδα μαζί με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, είμαστε πολύ κοντά στο να το διοργανώσουμε. Υπάρχει και η ημερομηνία, όμως πριν οριστικοποιηθεί, δεν θα ήθελα να πω κάτι στον αέρα ακόμη που δεν θα ισχύει. Και είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Να σας πω μόνο τα νούμερα λίγο πολύ. Περίπου 100 αθλητές από τα Βαλκάνια θα έρθουν στην Αλεξανδρούπολη εφόσον ευοδοθεί αυτή η προσπάθεια. Αθλητές σε υψηλό επίπεδο, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Είναι υψηλό επίπεδο, ναι, βέβαια. Είναι ανδρών και γυναικών. Άλλοι τόσοι περίπου θα έρθουν από όλη την επικράτεια της Ελλάδος, αν γίνει φυσικά παράλληλα και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Και η σκέψη είναι, ο αγώνας αυτός είναι των 20 χιλιόμετρων κατά βάση. Και η σκέψη είναι να διεξαχθεί εκεί στον παραλιακό δρόμο, σαν δημιουργώντας ένα τεχνητό αγώνα στίβου, έτσι ώστε αυτό το γεγονός θα πάρει δημοσιότητα έτσι, σε όλο τα Βαλκάνια και στην Ευρώπη, γιατί νομίζω μετράει και τις βαθμολογίες της ΙΑΦΑ, δεν κάνω λάθος. Mm-hmm. Οπότε θα υπάρξει μια μεγάλη προβολή για την πόλη μας και θα είναι ένα αρκετά σημαντικό αθλητικό γεγονός. Επιπλέον, δημιουργούμε προσθετική αξία σε αυτό που λέμε αθλητικό τουρισμό εδώ. Έτσι. Γιατί μέσα στον Απρίλιο, που είναι μια νεκρή περίοδος για την Αλεξανδρούπολη, φέρνουμε αρκετό κόσμο. Αλεξανδρούπολη να μείνει, να ξοδέψει εδώ στην πόλη. Φυσικά και όλοι αυτοί θα έχουν και τους συνόδους τους, έτσι. Και παράλληλα θα λέγαμε ότι υπάρχει ακόμα ένας αγώνας, έτσι, αν τελικά με το καλό γίνει, δηλαδή προστίθεται σε όλους αυτούς τους αγώνες που διοργανώνονται. Το Μάιο μετά ακολουθεί το Via Ignatia Run, όπως είπαμε το Run Greece το Σεπτέμβριο. Προσπαθούμε ό,τι μπορούμε να το διεκδικήσουμε. Νομίζω ότι έχουμε δείξει ότι μπορούμε να κάνουμε πράγματα εδώ και με αυτά τα λίγα έστω που έχουμε στα χέρια μας. Σας θυμίζω όλο το καλοκαίρι είχαμε εδώ την εθνική μας ομάδα, επίσημα παιχνίδια. Νομίζω και αυτή είναι μια πολύ σημαντική έτσι, διοργάνωση, ένα αθλητικό γεγονός εδώ στην πόλη. Νομίζω ότι δημιουργείται πλέον και τεχνογνωσία για να φέρει η περιοχή μας εις πέρας υψηλού επίπεδου διοργανώσεις. Νομίζω ότι τα πάμε καλά και ότι έχουμε τα φόντα να πάμε ακόμη καλύτερα. Βέβαια και ένα άσχημο γεγονός, θα είδατε ότι ανακοινώσαμε πριν από λίγες ημέρες ότι στοχεύουμε να κάνουμε και το πρώτο φεστιβάλ τηλεσυρών εδώ στην Αλεξανδρούπολη Μυθοπλασίας. Να αποκτήσουμε και εμείς ένα μεγάλο πολιτιστικό θεσμό. Για αρχή θα στοχεύσουμε στις 12 βαλκανικές χώρες. Πολύ σημαντικό και αυτό. Ο Δήμος στηρίζει. Να σας πω μόνο ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές συσκέψεις, τηλεσκέψεις, τηλεδιασκέψεις με τους ανθρώπους του Σερίμπαλκαν που έχουμε αναφέρει στο δελτίο τύπου που έχει κυκλοφορήσει. Άλλο ένα σημαντικό γεγονός για την πολιτιστικό αυτή τη φορά και προσπαθούμε βήμα-βήμα να χτίζουμε το όνομα της Αλεξανδρούπολης, να το βγάλουμε προς τα έξω και να το κάνουμε έναν πόλο έλξης για όλους πολύ ελκυστικό με βάση αυτά που έχουμε φυσικά και αυτά που μπορούμε να προσφέρουμε. Κάποιοι φίλοι γνωρίζοντας ότι θα έχουμε επικοινωνία με έβαλαν στον πειρασμό να ρωτήσω για θέματα τα γνωστά που συζητάμε ενίοτε, για θέματα αθλητικών υποδομών, αλλά μπορώ να σας απαντήσω, δεν έχω θέμα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάποια είδηση. Ο χρόνος είναι πιέζει να λέει, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, ναι. Αν έχουμε κάτι αλλιώς, αν έχετε την καλοσύνη, σε μία από τις επόμενες εκπομπές θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για να συζητήσουμε κάποια πραγματάκια. Θα ήθελα να πούμε κάποια πράγματα πιο αναλυτικά. Αυτό που έχουμε βάλει στη σειρά του και είναι σε πολύ καλό δρόμο είναι ο αθλητικός στόλος, το μπαλόνι. Στις 9 Οκτωβρίου ανοίγουν οι προσφορές οικονομικές, είναι το τέλος του διαγωνισμού, για να προχωρήσουμε στην προμήθεια του μπαλονιού. Επίσης, πολύ σύντομα ανεβαίνει και το έργο, γιατί αυτή η προμήθεια και η κατασκευή του μπαλονιού θα γίνει σε 4 φάσεις. Οι δύο μεγαλύτερες είναι καθοδόν. Η προμήθεια ανοίγει λοιπόν ο διαγωνισμός στις 9 Οκτωβρίου. Υπάρχει το δάπεδο από κάτω που θα κατασκευαστεί και θα σκεπαστεί με τον θόλο αυτό που θα πάρουμε. Υπάρχουν τα αποδυτήρια τα οποία και αυτά έχει τελειώσει ο διαγωνισμός τους και είμαστε στη διαδικασία να προμηθευτούν και το αθλητικό υλικό, το οποίο και αυτό πολύ πολύ σύντομα θα είναι στα χέρια μας, όλες οι μπασκέτες, τα υπάγγι, τα φιλέ, οι αιστείες του handball. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο σε αυτό. Το κρατάμε και ανανεώνουμε την κουβέντα μας και τη ζήτηση και πολλά, πολλά άλλα. Είναι απλή όπως και να έχει. Σειρά. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή αρχή και θα χαρώ να τα πούμε από κοντά. Καλό βράδυ.
Σε αυτό το σημείο θα πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο με Νίκη Αλεξανδροπούλης. Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Πάμε γήπεδο στη Δέλτα Τηλεόραση με τον Γιώργο Πανταζίδη πάντα εδώ στο. Τον Κοσμά Πανταζή, που έχει την παρουσία στη βασική. Λοιπόν, για μία ώρα ακόμα κοντά σας. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος ουσιαστικά της εκπομπής. Και αλλάζουμε περιβάλλον. Αλλάζουμε τελείως περιβάλλον. Έχουμε πλέον μετά τις τηλεφωνικές επικοινωνίες, μετά τις επικοινωνίες μέσω Skype. Ζωντανεύει το στούντιο. Ζωντανεύει το στούντιο. Το στούντιο έχουμε πλέον εδώ καλεσμένους. Θα πάμε να μιλήσουμε για την νίκη Αλεξανδρούπολης και για την ομάδα, για τη νέα σεζόν που έρχεται, για το επίσημο παιχνίδι το πρώτο που αναμένεται το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, αλλά και για το τουρνουά Δημήτρης Ράκος που διοργάνωσε. Θα καλησπερίσουμε προηγούνται κυρίες, Εύα Νικολαίδου. Χαίρετε. Η Έλενα Τζίλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε που είστε εδώ μαζί μας. Ο προπονητής της νίκης, ο κύριος Γιάννης Ανδράδης. Καλησπέρα. Καλησπέρα και καλή σεζόν. Καλή σεζόν σε όλους και σε εσάς πολλές επιτυχίες. Κυρίως εσάς, άντε, εμείς είμαστε για να υποστηρίξουμε τη δουλειά που κάνετε και να αναδείξουμε τις επιτυχίες. Κάνετε πρεμιέρα σήμερα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Πριν πάμε στην κουβέντα, να πάμε να δούμε το ρεπορτάζ από το τουρνά το οποίο διεξήχθη το τρίμερο που μας πέρασε. Το διοργάνωσε η νίκη, συμμετείχαν ο ΠΑΟΚ από την Pre-League, οι Μακεδόνες Αξιού που συμμετέχουν στην Α1 κατηγορία των γυναικών και η Μπερόε από την Βουλγαρία με ευρωπαϊκές συμμετοχές, Γιώργο, έτσι. Ναι, ετοιμάζεται. Είναι στην πρώτη τετράδα του Βουλγαρικού Πρωταθλήματος. Ακριβώς. Αυτό συνεπάγεται. Πάμε να δούμε λοιπόν τι έγινε στο τουρνό και επιστρέφουμε για να κουβεντιάσουμε. Το δεύτερο τουρνά βόλεϊ Δημήτρης Ράγκος διοργάνωσε η νίκη Αλεξανδρούπολης. Το επίπεδο ήταν για ακόμη μια φορά πολύ υψηλό, με τους Μακεδόνες Αξιού, ομάδα της Α1 γυναικών, τον ΠΑΟΚ που συμμετέχει στην Pre-League, αλλά και την Περόε από τη Βουλγαρία να λαμβάνουν φέτος μέρος. Την πρώτη θέση κατέκτησε ο δικέφαλος του Βορρά, σε ένα τουρνά που οι προπονητές έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα εν ώψη των επίσημων υποχρεώσεών τους. Όσο αφορά την νίκη, το ερχόμενο Σάββατο η ευρύτικη ομάδα αντιμετωπίζει την Ένωση Ελασσόνα στην πρεμιέρα της Α2 κατηγορίας. Μετά την περσινή εξαιρετική σεζόν, μάλιστα, οι φιλοδοξίες στην νίκη είναι πολύ υψηλές και οι άνθρωποι της στοχεύουν σε επιτυχίες. Είναι η δεύτερη χρονιά που το κάνουμε αυτό για να τιμήσουμε τη μνήμη του Δημήτρη του Ράγκου. Βέβαια, μας εξυπηρετεί πάρα πολύ χρονική στιγμή. Η αλήθεια είναι ότι λόγω τοποθεσίας δεν είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε άλλα φιλικά. Αλλά το τουρνά ήταν πραγματικά πολύ δυνατό. Το ότι παίξαμε με δυνατότερους αντιπάλους από εμάς νομίζω μας βοήθησε πάρα πολύ. Και η ομάδα νομίζω θα είναι έτοιμη για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ένας πρωταθλήματος που είναι κάτι καινούργιο, μιας και ο όμιλος είναι πλέον φέτος μεγάλος και δεν γνωρίζουμε τη δυναμικότητα των υπολείπων ομάδων. Αλλά από αυτά που είδα μέχρι τώρα είμαι αρκετά ευχαριστημένος στην ομάδα μου. Ήταν ένα τουρνά με πολύ καλές ομάδες. Πιστεύω όλοι βγάλανε συμπεράσματα για την ομάδα τους. Και η νίκη Αλεξανδρούπολης έπαιξε με δυνατές ομάδες οι οποίες θα τις βοηθήσουν για την πορεία τους στην Α2. Σίγουρα βγάλαμε συμπεράσματα για να δούμε πού έχουμε προβλήματα για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε στη διάρκεια του ενός μήνα που έχουμε ακόμα για το πρωτάθλημα. Αυτά λοιπόν έγιναν στο δεύτερο τουρνουά Δημήτρης Ράγκος εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Τη διοργάνωσε η νίκη. Οι δύο άνθρωποι που μίλησαν, ο ένας βέβαια είναι ο προπονητής νίκης, ο κ. Γιάννης Ανδράδης, που είχαμε εδώ στο στούντιο. Ο δεύτερος ήταν ο κ. Μανώλης Κουλικάρης, ο προπονητής των Μακεδόνων Αξιού. Ο οποίος coach έχει κάποια σχέση με την περιοχή μας, αν θυμάμαι καλά. Εδώ μεγάλωσε. Ο πατέρας του ήταν στρατιωτικός εδώ. Εδώ έπαιξε βόλεϊ, πήρε πανελλήνιο σχολικό εδώ με την ομάδα της Αλεξανδρούπολης. Στην φουρνιά σας ήταν. Ήταν λίγο πιο μικρός. Ήταν η φουρνιά του Στέφανου του Μητράκα. Του Άγιου του Σιδηρόπουλου. Ναι. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Οπότε. Έχει, ναι, πολλά χρόνια. Εδώ μεγάλωσε και από εδώ. Έφυγε όταν έφυγε να σπουδάσει. Οι γονείς του ήταν εδώ ακόμη. Ναι. Μάλιστα. Στη δική του προσπάθεια στον χώρο του γενικού βόλεϊ, ναι, μια ομάδα έξω από τη Θεσσαλονίκη κοντά, αλλά τα κείμενα. Μια αξιόλογη πορεία και μπράβο τους που καταφέρουν και την κρατούν την ομάδα σε υψηλό επίπεδο. Είναι πολύ σημαντικό για επαρχία. Βέβαια. Ακούσαμε δύο λόγια στο ρεπορτάζ. Πείτε μας όμως λίγα πράγματα περισσότερα. Ήταν ένα τουρνουά για την νίκη που κόντρασε πολύ δυνατές ομάδες. Τι αποκομίσατε από αυτό το τουρνουά?
Κοιτάξτε, η αρχή έγινε πέρυσι που έγινε το πρώτο τουρνά και θελήσαμε να το κρατήσουμε στο ίδιο ίσως και φέτος καλύτερο επίπεδο σε σχέση με τη δυναμικότητα των άλλων ομάδων. Πράγματι γνωρίζαμε ότι θα έρθουν ομάδες πιο δυνατές από εμάς, αλλά για μένα είναι πολύ καλό να παίξουν οι κοπέλες με ταχύτητες μεγαλύτερες από αυτές που θα συναντήσουν στο πρωτάθλημα της Α2. Και ήταν όντως πάρα πολύ ανταγωνιστικές οι ομάδες και εμείς νομίζω ότι παίξαμε πάρα πολύ καλά και ίσως το ότι χάσαμε και τα τρία παιχνίδια με 3-0 λίγο μας αδικεί, διότι είχαμε την ευκαιρία και δεν ξέραμε πώς θα πήγαιναν τα παιχνίδια και με τους Μακεδόνες αλλά και με τον ΜΠΑΟΚ και με την Βουλγάρικη ομάδα να διεκδικήσουμε κάποια σετ που προηγηθήκαμε και φτάσαμε μέχρι. Μια ανάσα, σετ μπολ βέβαια. Πολλές φορές φτάσαμε πρώτοι, ας πούμε, στο 24. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω ότι μόνο κέρδος είχαμε σαν νίκη από αυτό όλο το τουρνουά. Και αυτό νομίζω ότι θα φανεί και στην έναρξη του πρωταθλήματος. Και λόγω απόστασης ήταν. Είναι και λίγες ευκαιρίες για να δώσετε φιλικά παιχνίδια, να κοντραριστείτε με πραγματικά καλές ομάδες. Λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος. Φέτος είχαμε μεγάλο πρόβλημα, διότι πέρσι υπήρχε η Βίσα, υπήρχε η Καβάλα που την φέραμε και εκείνη και κάναμε φιλικά. Με τη Βίσα κάναμε δύο φορές, τρεις φορές νομίζω πέρσι, πριν αρχίσει το πρωτάθλημα. Φέτος δεν υπάρχει η Βίσα, η Καβάλα είχε κλείσει άλλα φιλικά. Η πιο κοντινή ομάδα ήταν η Δράμα, πήγαμε, κάναμε ένα φιλικό, αλλά δεν ήταν τόσο ανταγωνιστικό. Οπότε για μας ήταν το μοναδικό τεστ αυτό το τριήμερο και νομίζω ότι πήγε πολύ καλά. Και τώρα μιλάμε, κορίτσια, για την αντίστροφη μέτρηση ενώπιση του προθέματος του Σαββάτου. Φαντάζομαι μετά από ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προετοιμασίας το περιμένετε, πώς και πώς. Εννοείται. Δηλαδή όλη την προετοιμασία την έχουμε βγάλει και περιμένουμε για να έρθει η στιγμή του αγώνα. Έχουμε προετοιμαστεί, πιστεύω, αρκετά καλά. Ήμασταν, όλα τα κορίτσια ήταν συνεπή. Υπήρχαν προσθήκες στην ομάδα, οι οποίες βέβαια νομίζω ότι έδεσαν και έχουμε τελικά ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Δουλεύουμε πολύ καλά με το προπονητή μας, τον κύριο Ανδρεάδη. Υπάρχει πολύ καλή συνεργασία και σαφώς περιμένουμε να έρθει η στιγμή του αγώνα, επιτέλους. Εύα, φέτος είσαι η αρχηγός της ομάδας. Ναι. Πρώτο παιχνίδι κόντρα στην Ένωση Ελασσόνας. Τι θα πεις στις συμπαίκτριές σου σε αυτό το νέο σου ρόλο και πώς νιώθεις που είσαι πλέον αρχηγός? Η αλήθεια είναι πολύ περίεργο, γιατί όσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια τουλάχιστον που είμαι στην ομάδα, αρχηγός ήταν η Βάση Καράμπαλη, που αναμφίβολα το κενό της είναι πολύ μεγάλο, όχι τόσο και παικτικά βέβαια, αλλά και ψυχολογικά, γιατί ήταν από τις πιο δυνατές προσωπικότητες στην ομάδα μας. Επομένως, ελπίζω να είμαι μια άξια διάδοχος. Και στα κορίτσια το μόνο που έχω να πω είναι να το ευχαριστηθούμε, να παίξουμε το βόλεϊ που ξέρουμε και μπορούμε, γιατί και από το τουρνουά είδαμε ότι μπορούμε να παίξουμε και να ανταγωνιστούμε πολύ καλές ομάδες. Επομένως, θέλει ψυχολογία, τσαμπουκά και θα τα καταφέρουμε νομίζω, θα πάμε πολύ καλά. Υπάρχουν προσδοκίες πλέον μετά την πολύ καλή περσινή σεζόν, ναι, που φτάσατε στον τελικό κόντρα στον ΠΑΟΚ, πολύ ισχυρή ομάδα της Θεσσαλονίκης. Μπορείτε να επαναλάβετε μια αντίστοιχη την χρονιά φέτος? Πιστεύω πως ναι, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξη. Στην αρχή η αλήθεια ήμουν περίεργη, όπως πιστεύω και πιο πολύ, επειδή έφυγαν πολλά κορίτσια και είχαμε πολλές προσθήκες. Περιμέναμε να δούμε πώς θα δέσει η ομάδα και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να έχουμε μια αντίστοιχη πορεία φέτος, γιατί δουλεύουμε πολύ καλά και έχουμε δέσει και πιστεύω ότι με τα αντίστοιχα φιλικά που είχαμε τώρα θα βγει ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Έλενα, είδαμε την νίκη να κοντράρει τις ομάδες της που παίζουν σε πιο ψηλές κατηγορίες. Μπορεί να μην κατάφερε να πετύχει κάποια νίκη απέναντι σε αυτές, αλλά έδειξε πολύ καλά στοιχεία, έτσι. Σίγουρα. Βασικά, αδικήσαμε εμείς τον εαυτό μας, γιατί σε κρίσιμα σημεία δεν είχαμε ίσως την εμπειρία, να το πω, το να κερδίσουμε κάποιο σετ. Αλλά δεν πειράζει, λάθη κάνουμε, γι' αυτό μαθαίνουμε και συνεχίζουμε. Γενικά και εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη, όπως η Βιέβα. Είμαστε όλες πολύ καλά στο κλίμα μεταξύ μας. Τα κορίτσια είναι γενικά πολύ συνεργάσιμα. Διάθεση υπάρχει, ψυχολογία υπάρχει, συνεργασία υπάρχει. Γενικά δουλεύουμε πάρα πολλές προπονήσεις. Ο coach είναι εδώ για να μας διορθώνει όλες.
Μέσα από το τουρνουά έδειξε τα θετικά και τα αρνητικά της κάθε μιας και στο σύνολο και ο κότς πιστεύω ότι τα έχει διαγνώσει και περιμένουμε το αποτελέσμα να μας το πει και να το διορθώσουμε και να το πάμε όσο καλύτερα μπορούμε. Τόσο εσύ όσο και η Όλγα που είστε το δίδυμο της Πάσας, είναι κομβικός ρόλος μέσα στο γήπεδο. Αν σας δυσκολεύει το γεγονός ότι υπάρχουν αρκετά νέα πρόσωπα, αρκετά νέα κορίτσια για στο να βρεθείτε μέσα. Σίγουρα. Εγώ βέβαια τα κορίτσια τα ξέρω επειδή είμαι 2 χρόνια στην Αλεξανδρούπολη. Ξέρω π.χ. τον τρόπο που παίζουμε, ναι. Mm-hmm. Για την Όλγα είναι σίγουρα πιο δύσκολο, γιατί όπως ήταν και για μένα την πρώτη χρονιά που ήρθα ήταν δύσκολο. Αλλά αυτό όπως είπαμε, τη συνεργασία λύνεται. Μιλώντας με στο γήπεδο και αυτά, όλα λύνονται βασικά. Θα είναι από τα όπλα της ομάδας η καλή χημεία, το καλό κλίμα που έχετε μεταξύ σας. Ναι, πιστεύω σίγουρα. Γιατί αν δεν έχεις σε μια ομάδα καλό κλίμα, δεν μπορείς να έχεις και ένα θετικό αποτέλεσμα. Mm-hmm. Coach, ευχαριστημένος από τις προσθήκες. Η μεταγραφική περίοδος, η μεταγραφική ενίσχυση ολοκληρώθηκε. Είστε ευχαριστημένος από τα κορίτσια που ήρθαν και θα βοηθήσουν φέτος την νίκη. Ναι, για μένα η φετινή ομάδα είναι μια καινούργια ομάδα. Διότι δεν είναι μόνο οι προσθήκες, είναι και τα κορίτσια που φεύγουν. Χάσαμε παίκτες που δεν τις έχουμε φέτος σε πολύ σημαντικές θέσεις. Και η Τζέννη, η Καλογεροπούλου, ήταν η παρουσία της κομβική στην περσινή πορεία. Η Μαρία Χατζηνικολάου επίσης, η Βάσο Καράμπαλη που ήταν και η αρχηγός όλα αυτά τα χρόνια. Είναι σημαντικές η Κέλλη, Σιούγκαρη Πασαδόρος, η οποία έφυγε, τελείωσε τις σπουδές της και έφυγε. Άρα μιλάμε για μια καινούργια ομάδα. Τα κορίτσια που ήρθανε δέσαν πάρα πολύ γρήγορα. Και αυτό είναι πολύ ευχάριστο, διότι όταν, ξέρεις, ειδικά ιδιαίτερα στο γυναικείο αθλητισμό, είναι δύσκολο όταν πηγαίνουν καινούργια πρόσωπα σε ένα ήδη υπάρχον σύνολο. Αλλά δείξανε πολύ θετικά στοιχεία και βλέπουμε ότι κάποιες από αυτές θα παίξουν και βασικές αμέσως, που είναι και επίσης σημαντικό αυτό. Άρα είμαι πολύ αισιόδοξος. Η αλήθεια είναι ότι στις προπονήσεις πήγε καλά η προετοιμασία και όλο αυτό και τελικά το πιστράκισμα ήταν αυτό το τουρνά που πραγματικά σε κάποιες στιγμές η ομάδα έπαιζε σαν να έπαιζαν χρόνια μαζί. Και σαν αυτό, ίσως προσίσουν απέναντι σε ομάδες. Ναι, εγώ δεν το βλέπω μόνο για τον αντίπαλο, διότι εγώ τις βλέπω καθημερινά. Αλεξάνδρου Πέδρου, έτσι. Και, ναι, και έβλεπα ότι τα κορίτσια που mm-hmm. περίμενα να είναι λίγο πιο ασύνδετη ομάδα, να έχει πιο πολλά κενά. Αυτά δεν τα είδα. Όσο εγώ την ομοιογένεια μας. Ναι, αυτό σημαίνει ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Βέβαια, για το φετινό πρωτάθλημα είναι εντελώς διαφορετικό από το περσινό. Με τους 2 υποομίλους. Φέτος έχουμε έναν όμιλο, έχουμε 13 αντιπάλους. Δεν γνωρίζουμε. Από Εύρο μέχρι και Θεσσαλία. Ναι, θα φτάσουμε Ιωάννινα. Μέχρι Ιωάννινα, θα πάμε Λάρισα, θα πάμε Λασόνα, θα πάμε Τρίκαλα, mm-hmm. αυτά τα μακρινά. Mm-hmm. Είναι εντελώς διαφορετικό και δεν γνωρίζουμε τη δυναμικότητα και τους στόχους της κάθε ομάδας. Ξέρουμε ότι παραδοσιακά κάποιες ομάδες κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη που κάνουν εσωτερικές μεταγραφές, που λέω εγώ, είναι πιο δυνατές. Πληροφορίες λένε ότι φέτος οι πρωταθλητές Πεύκων, που έχει πάρει πολλές παίκτες από τον ΠΑΟΚ, ο Βότσης, η νέα γενιά, είναι αρκετά δυνατές. Αλλά για μένα δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία αυτό, διότι και πέρσι έτσι το βλέπαμε. Δεν ξεκινήσαμε κάπως μουδιασμένα και φτάσαμε στο τέλος και κερδίσαμε όλες τις ομάδες. Και για τρένο η ομάδα. Ναι, νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να περιμένουμε, να βλέπουμε το κάθε παιχνίδι όπως και πέρσι ξεχωριστά, βήμα-βήμα, και θα δούμε. Φέτος έτσι κι αλλιώς δεν έχει play-offs και τέτοια. Φέτος όποιος τερματίσει πρώτος ανεβαίνει και από εκεί και πέρα εμείς θέλουμε να είμαστε όσο γίνεται ψηλότερα. Mm-hmm. Δεν μπορώ να κάνω πρόβλεψη από τώρα. Την υγεία τους να έχουν τα παιδιά, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι τα αποτελέσματα θα είναι θετικά. Γενικά η χρονιά, η φετινή, θεωρώ ότι θα είναι μια εξίσου πετυχημένη όπως η περσινή. Και θα έχει κέρδη σε διάφορα επίπεδα. Για παράδειγμα, υπάρχουν κορίτσια που ενσωματώθηκαν φέτος στην ομάδα και είναι σε νεαρή ηλικία, ωστόσο παίρνουν ρόλο πρωταγωνιστικό και φαντάζομαι θα έχουν και ευκαιρίες μέσα στο σχέδιο. Ναι, ένας από τους στόχους και προσωπικός δικός μου αλλά και του συλλόγου είναι να καταφέρουμε κάποια στιγμή να έχουμε πάντοτε παιδιά από πίσω. Και αυτό φέτος ισχύει. Έχουμε κορίτσια από τις κορασίδες που συμμετέχουν στη γυναική ομάδα.
Αυτή η ενσωμάτωση θα βοηθήσει πάρα πολύ μελλοντικά το Σύλλογο και νομίζω ότι είναι και αυτό στα θετικά. Και ο Σύλλογος λειτουργεί, είναι σε καλό δρόμο και η διοργάνωση αυτή που γίνεται για 2 χρόνια του πρόσφατου τουρνουά νομίζω το αποδεικνύει αυτό. Αλλά ένα θέμα που εμένα με, εντός αγωγικών με ενοχλεί είναι ότι αν σκεφτούμε ότι στην πόλη μας έχουμε 3 γυναικείες ομάδες που αν σκεφτείτε στις ακαδημίες τους μπορεί να μιλάμε και για 300 παιδιά περίπου, με ενόχλησε το γεγονός ότι δεν ήρθαν να δουν αυτό το τουρνουά. Όχι μόνο των άλλων συλλόγων, ούτε του δικού μας συλλόγου δεν ήρθανε. Αυτό είναι μια κουβέντα που θα την κάνουμε σε λίγο. Είχα σκοπό να το ρωτήσω. Μπράβο. Ναι, είναι ένα θέμα σοβαρό αυτό. Διότι όταν φέρνεις τέτοιες μεγάλες ομάδες και όταν παίζεις ένα τέτοιο βόλεϊ υψηλού επίπεδου σε ένα άθλημα που πηγαίνουν ήδη τα παιδιά που σημαίνει ότι το αγαπούν, δεν μπορώ να σκεφτώ για ποιο λόγο δεν έχουν έρθει τα παιδιά. Μιλάμε για ομάδες που είχαν και διεθνείς αθλήτριες. Ο Πάγκο είχε την Εύα τη Χατάβα που αγωνιζόταν στο εξωτερικό, η Κιώση στην Ιταλία. Είναι συναρπαστικό σίγουρα να, και εσείς να αντιμετωπίζετε τέτοιο επίπεδο αθλήτες, αλλά και κάποιο νέο κορίτσι που μαθαίνει τώρα το βόλεϊ να έχει τέτοιες παραστάσεις. Σίγουρα, εγώ προσωπικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα έχω την ευκαιρία μέσα αυτού του τουρνουά να παίξω αντίπαλοι σε παίκτες όπως είναι η Χαντάβα ή και όσο αντίστοιχα. Βέβαια, είχαμε και άλλες πολύ αξιόλογες αθλήτριες. Και ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δούμε πώς μπορούμε να ανταπεξέλθουμε απέναντι σε πολύ δυνατές ομάδες. Και νομίζω τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι. Εύα, είσαι από τις πλέον παλιές διάρκεια αγωνιστικής παρουσίας στην Νίκη. Είναι ένα στοίχημα να ξαναγυρίσει ο κόσμος. Αυτό ήθελα να πάρω την πάσα από τον coach. Ναι. Στο... Κάνε και coach πάσα. Τι μαθαίνω. Στο. Ορίστε τώρα. Τι να πείτε τώρα. Ασχολίαστε. Coach, εσύ αριστερόχερα συνθετικός. Τώρα πάσα από αλλού μαθαίνεις. Να γυρίσει ο κόσμος στις εξετάσεις, γιατί είναι κρίμα. Θυμάμαι από τη δεκαετία του 90 που ακολουθούσα την Νίκη που είχε παλμό στις εξέδρες. Τώρα πλέον παίζει καλό βόλεϊ η Νίκη, έχει καλές ομάδες αντιπάλους. Ναι, είδαμε πάρα, και παίξαμε και είδαμε πάρα πολύ καλό βόλεϊ αυτό το Σαββατοκύριακο. Η αλήθεια είναι ότι το Σάββατο εγώ θεωρώ ότι είχε κόσμο το γήπεδο. Θα μπορούσε να έχει και παραπάνω πιθανότητα σε μικρότερες ηλικίες. Μου μίλησε για τα παιδιά, ναι. Ναι. Σωστά ασχολούνται. Μικρές ηλικίες. Ναι. Ήταν μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να δουν τόσο ωραίο βόλεϊ. Κρίμα που δεν έγινε τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα έχουν πολλές ευκαιρίες μέσα στη χρονιά να έρθουν τότε. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι συναρπαστικό. Συγγνώμη. Ναι, θα σας διακόψω γιατί έχουμε μια παρέμβαση. Τι έκπληξη παρέμβαση. Ναι, είναι παρέμβαση τηλεφωνική. Τι έχουμε εκεί. Τζένι, μας ακούς. Καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Καλή βραδιά. Γεια σου, Τζένι. Τι κάνεις. Μας έφυγες και μας λείπεις, να ξέρεις. Ιδιαίτερα όμως τα κορίτσια που έχουμε δίπλα. Ήθελα να κάνω μια παρέμβαση, μια καταγγελία, διότι μου είχαν υποσχεθεί ότι θα μου βγάλουν τη διασκέψη ακόμα δεν μου έχουν στείλει η Τζένι Καλογεροπούλου είναι μαζί μας, για όσους δεν το κατάλαβαν. Η αθλήτρια πλέον... Η ψυχή της ομάδας λείπει μακριά, Τζένι. Έχω αφήσει το πνεύμα μου εκεί, την ενέργειά μου, τα κορίτσια, πραγματικά. Αχ, μου λείπετε και εμένα. Είχαμε βίντεο κλίση πριν τον αγώνα. Θα έχουμε τέτοια. Ναι, έχει λάβει σκόρ, Τζένι, τα πάντα. Ξέρει τα πάντα, σαν να είμαι εδώ. Μάλλον κάτι μου λέει ότι θα έχεις εικόνα Facebook Live, κάτι θα βρουν τα κορίτσια και να σου δίνουν εικόνα από το τι γίνεται εδώ πέρα στους αγώνες μας. Σίγουρα, εγώ που είναι κατζετάκια, βλέπω να στείλει κάμερα και να βλέπω live κάθε αγώνα στην Νίκη. Το κακό είναι ότι οι αγωνιστικές είναι και από την ομάδα μου εδώ, την Πετρούπολη, είναι η ίδια μέρα. Βέβαια αργό να ξεκινήσουμε, ξεκινάμε 20 Οκτωβρίου, οπότε τους πρώτους αγώνες θα είμαι δίπλα σας πραγματικά. Ήταν μια έκπληξη κορίτσια που φέραμε να σας κάνουμε. Μας λείπει πάρα πολύ. να πούμε ότι σε αυτό το σημείο δεν το ήξεραν ούτε τα κορίτσια ούτε ο coach θα ήταν η Τζένι στην. Μπορείτε να μιλήσετε ελεύθερα εδώ. Ναι, ό,τι θέλετε να πείτε. Πού τη χαιρετάμε. Σε όποια κάμερα θέλετε. Τζένι, πού βρίσκεσαι. Ναι. Ήθελα να μίλησα με τον. Για να παρέμβω, ήθελα να μιλήσω στα κορίτσια και γενικά να πω καλή αρχή. Εύχομαι να ξεκινήσουμε με το δεξί, όπως είχαμε ξεκινήσει και πέρυσι, αν δεν κάνω λάθος. Το ότι θα είναι μια καλή χρονιά είναι αναμφισβήτητο. Το ότι υπάρχει καινούριο υλικό στην ομάδα, περιμένουμε να συνεχίσει αυτό που αφήσαμε, ας το πούμε, εμείς πιο παλιές.
Και όλα καλά, κορίτσια, υγεία εύχομαι σε όλες. Και εγώ καλή υπομονή εκεί μετά. Ευχαριστώ. Κώτς, εσύ τι λες? Τι να πω, ξέρει η Τζέννη πώς αισθάνομαι για αυτήν, οπότε τα λόγια είναι περιττά. Δεν έχω να της πω κάτι, ξέρω, τα έχουμε πει και από το τηλέφωνο, της έχω ευχηθεί πολλές φορές να τα πάει καλά εκεί που πήγε και τη θυμόμαστε πάντοτε όλα, και τα κορίτσια και εγώ. Τζέννη, φέτος θα είσαι και πάλι στην Α2 με τον Γυμναστικό Σύλλογο Πετρούπολης, έτσι? Ναι, φέτος είμαστε στην Α2 με τον Γυμναστικό Σύλλογο Πετρούπολης. Είμαστε στον πρώτο όμιλο, ξεκινάμε όπως είπα 20 Οκτωβρίου. Ελπίζω να μας παρακολουθείτε γιατί είστε μακριά. Είναι ένας πολύ καλά οργανωμένος σύλλογος, είμαι πολύ ευχαριστημένη. Αυτό εντάξει είναι ένα θετικό κομμάτι γιατί η απουσία από εκεί πάνω είναι μεγάλη. Και τώρα βασικά είναι στην προπόνηση και οι coach θα με κράξουν που να είναι. Πρέπει να επιστρέψω. Ήθελα αυτά έστω για 2 λεπτά να σταματήσω να σας ευχηθώ. Και καλή αρχή αυτό. Χάρηκα πάρα πολύ καλή αρχή. Με τα βίντεο που είχατε στο τουρνουά. Κρίμα που δεν μπορούσα να ανέβω. Το επίπεδο είναι φανταστικό. Εύχομαι πραγματικά να φτάσουν έτσι που φτάσαμε πέρυσι και να κερδίσουν στον τελικό. Μας λείπεις πολύ, Τζενάκη. Να είσαι καλά, Τζενάκη. Πράτα γερά. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή προπόνηση. Καλό βράδυ. Αυτή ήταν και η Τζέννη Καλογεροπούλου. Ωραία έκπληξη. Ναι, πολύ ωραία. Ναι. Πήραμε ειδική άδεια γιατί ήταν σε ώρα προπόνησης. Τελειώνουν 11.30 και ζήτησε και πήρε... Ωραία ώρα. Ναι, ναι. Ωρα Αθήνας είναι αυτή η γόλση. Ναι, ναι, άσχη, γίνεται χαμός. Γίνεται χαμός. Ναι, ναι. Ποιος θα πρωτοχωρέσει. Έχουμε και εμείς τα θέματά μας, αλλά έχουμε, και κάτω. Αλλά και, εντάξει, εκεί πάρα πολλές ομάδες. Δεν το συζητάω. Βέβαια. Και εκεί λίγα τα γήπεδα. Να πούμε τώρα πώς είναι τα νέα δεδομένα. Είχατε συνηθίσει όλες και ο coach να προετοιμάζεστε για ένα πρωτάθλημα 8 ομάδων μαζί με την νίκη. Τώρα πλέον μεγαλώνει η διάρκεια. Ξεκινάμε το Σάββατο και φτάνουμε μέχρι Μάρτιο-Απρίλιο. Ναι. Και πέρυσι η αλήθεια είναι τόσο είχε τραβήξει μαζί με τα play-off που είχαμε παίξει. Ήταν τόσο. Και προσωπικά εγώ προτιμώ αυτό με τις 13 ομάδες. Γιατί πέρυσι είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να επαναλαμβάνονται οι ίδιοι αγώνες ξανά και ξανά. Ενώ φέτος θα είναι πιο πολλές ομάδες, θα είναι πιο μακρινά τα ταξίδια είναι η αλήθεια. Αλλά θα έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Ναι. Καινούργιοι αγώνες. Έλενα, πώς σου φαίνεται σαν αυτό με τα ταξίδια? Θα είναι μακρινά, αλλά θα υπάρχουν και πολλές εμπειρίες, έτσι? Σίγουρα, ο δρόμος είναι μακρύς, έχουμε δρόμο μπροστά μας, έχει καινούργιες ομάδες μέσα. Πιστεύω όμως ότι θα το πάμε καλά φέτος και εγώ αυτό είμαι πολύ αισιόδοξη. Εμπειρίες πολλές και διαφορετικές και οπτικές. Έτσι, coach, μπορούμε να πούμε κάτι για το μάτς με την Ένωση Ελασσόνας, το πρώτο. Έχετε δει, έχετε πληροφορίες για αυτήν, έχετε ακούσει κάτι? Είναι μία από τις ομάδες της κεντρικής Ελλάδος που παραδοσιακή. Η αλήθεια είναι και ιδιαίτερα στις αναπτυξιακές ηλικίες έχει πλασταριστεί πολλές φορές στα Final Four και με επιτυχίες. Δεν έχω πληροφορία για την δυναμική της, αλλά γιατί εντωμεταξύ δεν μπορούμε να κάνουμε και μια πρόβληση ποτέ σε μια πρεμιέρα. Έχω ακούσει ότι δεν είναι μια τόσο πολύ δυνατή, από τις δυνατές ομάδες που θέλει να διεκδικήσει κάτι για τις πρώτες και τις πάνω θέσεις. Άρα θεωρώ ότι είναι μια ομάδα που θα πρέπει θεωρητικά μέσα στην έδρα μας να μην μπορέσει να μας κερδίσει. Αλλά αυτό πρέπει να το καταφέρουμε εμείς. Δηλαδή αυτό που λέω και στις αθλητές μου πάντοτε, όταν μπαίνουμε μέσα 6 εναντίον 6, όλα είναι δυνατό να συμβούν και πρέπει να κερδίζουμε εμείς. Σε ποια στοιχεία του παιχνιδιού σας δίνετε βαρύτητα, δηλαδή τι θέλετε να, σαν φιλοσοφία εντός του γηπέδου? Εκείνο που μ' αρέσει εμένα είναι οι παίκτες μου να μην δίνουν πόντους στον αντίπαλο. Από λάθη. Από λάθη. Δηλαδή, αν είναι κάποιος αντίπαλος πραγματικά καλύτερος από εμάς, ας μας κερδίσει κερδίζοντας εκείνους τους πόντους. Είναι άσχημο για το βόλεϊ, για το άθλημα αυτό, να παίρνει αντίπαλος πόντους από λάθη δικά σου. Ενώ αν έχεις την υπομονή και αυτό που λέμε να κρατάμε το παιχνίδι ζωντανό εμείς από τη μεριά μας και να αφήνουμε τον αντίπαλο να έχουμε υπομονή δηλαδή και να δούμε, γιατί όταν είσαι καλός σε ορισμένα κομμάτια του παιχνιδιού όπως είναι το μπλοκ, η άμυνα, το σερβίς, αυτά τα στοιχεία
για να αποδώσουν, πρέπει να παιχτεί το παιχνίδι. Αν πηγαίνεις και πετάς την μπάλα στο φιλέ ή out εσύ, δεν δίνεις το δικαίωμα ούτε στον αντίπαλο ούτε να παίξει καν, να προσπαθήσει. Γι' αυτό νομίζω ότι και το βόλεϊ εκεί κρίνεται, ιδιαίτερα στο γυναικείο που καθάνει φάσεις περισσότερο, μετράει πάρα πολύ το λάθος. Και βλέπουμε ότι όσες ομάδες, γι' αυτό είναι στατιστικά αποδεδειγμένο, ότι η ομάδα που θα έχει τους λιγότερους πόντους από πολλά του αντιπάλου, είναι αυτή που κερδίζει. Επειδή θα πρέπει σιγά σιγά να κάνουμε ένα break διαφημίσεις, θέλετε να κάνετε ένα κάλεσμα για το Σάββατο, να πούμε λίγο την ώρα για τον κόσμο. Ναι, αυτό το κάλεσμα θέλουμε να το έχουμε πάντοτε. Και εννοείται ότι στην πρώτη αγωνιστική θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Σάββατο 6. Παίζουν στις 6 ώρα το Σάββατο στο δικό μας το γήπεδο, στο Μιχάλης Παρασκευόπουλος. Θέλουμε λοιπόν ο κόσμος να έρθει. Θέλουμε τα παιδιά που ασχολούνται με το βόλεϊ να έρθουν, τα κορίτσια ιδιαίτερα. Όχι, θα πάνε στις ακαδημίες και να τους. Ναι, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο τα τρία χρόνια που είμαι στη Νίκη το ψάχνω και με προβληματίζει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι και οι γονείς των παιδιών πρέπει να θέλουν να τα φέρουν τα παιδιά και οι ίδιοι βέβαια, διότι δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να δουν την γυναική ομάδα στην οποία ανήκουν αρχικά, αλλά και από τους άλλους συλλόγους να έρθουν να δουν ένα πρωτάθλημα Α2, εφόσον η Νίκη αυτή τη στιγμή, καλός ή κακός, είναι η μοναδική εκπρόσωπος της Θράκης κιόλας, στην Α2, γιατί να μην έρχονται να δουν αυτό τον αγώνα, όπως το ίδιο ισχύει και για τον Εθνικό, που είναι η μοναδική ομάδα πλέον που είναι στην Α1 εδώ του Εύρου. Τώρα έχουμε και την Κομωτινή φέτος δίπλα, αλλά δεν έχει σημασία. Θέλω να πω ότι τα μικρά παιδιά πρέπει να τα παρακινούμε να έρχονται να βλέπουν τα παιχνίδια αυτά που είναι της Α1 στους άντρες και της Α2 σε εμάς. Έτσι, μόνο κέρδη θα έχουν. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Και το να δεις ένα άθλημα το οποίο αγωνίζεσαι και και το παίζεις σε ψηλό επίπεδο, σε βοηθάει πάρα πολύ και αθλητικά. Ένα μήνυμα, ένα χαιρετισμό από Έλενα και από Εύα. Χαιρετισμό ή μήνυμα. Ναι. Την νέα σεζόν, μια ευχή. Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να μην έχουμε τραυματισμούς πρώτα απ' όλα. Υγεία πάνω απ' όλα. Να το ευχαριστηθούμε. Άμα έχουμε και τον κόσμο κοντά μας που το θέλουμε πάρα πολύ, θα είναι πολύ σημαντικό, γιατί κάνουμε πολλές θυσίες μέσα στη χρονιά για να καταφέρουμε να βγάλουμε το αποτέλεσμα που βγαίνει τελικά στον αγώνα. Και ελπίσουμε να είναι δίπλα μας. Αυτό θα πω. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε και εμείς κοντά σας όσο μπορούμε περισσότερο, να στηρίζουμε και να προβάλλουμε τις προσπάθειές σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Και σε αυτό το σημείο θα περάσουμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Έχουμε handball, έχουμε μπάσκετ, έχουμε ακόμα αρκετά και ενδιαφέροντα πραγματάκια. Μείνετε κοντά μας. Επιστρέψαμε. Πάμε γήπεδο στη Δέλτα Τηλεόραση για περίπου μισή ώρα ακόμα κοντά σας. Για την τελική ευθεία. Εδώ είμαστε όπως πάντα με τον Γιώργο Πανταζίδη. Θα λέγατε Σαράν Γκρίς, κύριε Βαρουσιαστά. Ακριβώς, πολύ σωστά. Και νομίζω πως, όπως είπες και εσύ, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Τα είπαμε πριν για όσους τώρα συνδέθηκαν μαζί μας με την Εύα Νικολαίδου, με την Έλενα Τζίλα και με τον Γιάννη Ανδρεάδη. Τις δύο αθλήτρες και τον προπονητή της Νίκης Αλεξανδρούπολης. Πρωταγωνίστρια ομάδα στην Α2 γυναικών του βόλεϊ. Πολύ σωστά. Πρεμιέρα πρωταθλήματος το ερχόμενο Σάββατο στις 6 το απόγευμα στο κλειστό γυμναστήριο Μιχάλης Παρασκευόπουλος κοντά στην ομάδα της Ελασσόνας από τη Θεσσαλία. Αξίζει ο κόσμος να ενισχύσει την προσπάθεια των ανθρώπων της Νίκης, βέβαια σε όλα τα επίπεδα, διοίκηση, τεχνικό team και αθλήτριες, γιατί είναι ένα θέμα που αξίζει κανείς να το δει από κοντά και δεν θα χάσει με την πορεία του στο γήπεδο. Πολύ σωστά. Είχαμε και μία έκπληξη τηλεφωνική με την Τζέννη Καλογεροπούλου. Όλα αυτά που σας λέμε και ολόκληρη την εκπομπή μπορείτε να την βλέπετε και την επόμενη ημέρα, δηλαδή από αύριο το πρωί, στο κανάλι της Δέλτα, στο YouTube, γράφοντας τα ελληνικά Δέλτα Τηλεόραση. Μπορείτε εκεί να βρείτε όχι μόνο το Πάμε Γήπεδο, όλες τις εκπομπές της Δέλτα και όλα τα ρεπορτάζ και τα δελτία ειδήσεων ανεβαίνουν εκεί.
Πάμε τώρα να παραμείνουμε για λίγο ακόμα στο βόλεϊ. Είχαμε παιχνίδια, Γιώργο και κυρίες και κύριοι, για το League Cup Νίκος Σαμαράς, παιχνίδια του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και της Αθλητικής Ένωσης Κομωτινής, και τα δύο στην Θεσσαλονίκη, στη Μίκρα, κόντρα στο ΠΑΟΚ Sports Arena, κόντρα στον ΠΑΟΚ, στο Παλατάκι. Με 3-0 ιτήθηκαν και οι δύο ομάδες. Έτσι συνοπτικά, Γιώργο, τι μπορούμε να πούμε? Είναι ουσιαστικά στο πλαίσιο της προετοιμασίας των δύο ομάδων αυτοί οι αγώνες για το θεσμό του League Cup, αλλά ουσιαστικά αποτελέσαν δύο δυνατά τεστ προετοιμασίας εν όψη της ένταξης του προθέματος της Volley League που έχει οριστεί για τις 13 Οκτωβρίου, το μεθεπόμενο Σάββατο ουσιαστικά, με τον Εθνικό να υποδέχει τον Ηρακλή και την ΑΕΚ Κομωτινή στην εφώτιστη ομάδα της Ροδόπης να δοκιμάζεται στην Κηφισιά, κόντρα στην ομώνυμη ομάδα. Είτε 3-0 λοιπόν το Σάββατο για την ΑΕΚ Κομωτινή στην Κυριακή και τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ίδιο σκορ. Λογικό και αναμενόμενο θα λέγαμε, καθώς όπως στέλνουμε και στο ραδιόφωνο, ο ΠΑΟΚ μαζί με τον Ολυμπιακό, κακά τα ψέματα, είναι δύο ομάδες που ξεχωρίζουν και έχουν ξεφύγει από τα budget και τις δυνατότητες των υπολείπων. Υπάρχει διαφορά, υπάρχουν μεγάλοι παίκτες με πολύ ψηλά συμβόλαια τόσο στο δικέφαλο του Βορρά όσο και στην ομάδα του, την πρωταθλήτρια ομάδα του Πειραιά, τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, σίγουρα τόσο ο προπονητής της Κομωτινής ο Ηλίας Κρεούζος όσο και ο προπονητής του Εθνικού Αλεξανδρούπολης ο κ. Άκης Μουστακίδης έβγαλαν χρήσιμα συμπεράσματα. Απέναντι σε δύσκολες συνθήκες αγωνιστικές είδανε την κατάσταση των αθλητών τους και τι πρέπει να βελτιώσουν, να αλλάξουν από εδώ και πέρα ώστε να φτάσουν περίπου σε 15 μέρες στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό ετοιμότητας για το πρωτάθλημα της Volley League που φέτος θα είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Λέγοντας το εξής, ότι ενώ πέρυσι ήταν 12 ομάδες και υποβιβάζονταν 2, με τη Μεναχαϊκή εξ αρχής εκτός, αδύναμη, έτσι, και με ομάδες, θα λέγαμε σίγουρα στα μέτρα των υπολείπων, μιλάμε για Αιγίνη, Εθνικό Πειραιώς, που δεν δήλωσε καν συμμετοχή, και τον Παναθηναϊκό μέχρι το Δεκέμβριο αποδυναμωμένο. Φέτος είναι τα πράγματα διαφορετικά. Ξεκινάει το πρωτάθλημα με 11 ομάδες, υποβάζονται πάλι 2. Άρα ήδη ο βαθμός δυσκολίας είναι μεγαλύτερος. Και φαίνεται ότι αρκετές ομάδες, αναφέραμε τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ο Παναθηναϊκός σαφώς ενισχυμένος και κοιτάει ψηλά. Καμία σχέση με πέρυσι. Η ΑΕΚ ενισχυμένη. Από εκεί πέρα όμως οι υπόλοιπες ομάδες είναι πολύ κοντά. Σύμφωνα τουλάχιστον με αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Μικρές διαφορές και θα γίνει μεγάλη μάχη. Παιχνίδι με το παιχνίδι, αγωνιστική με την αγωνιστική, για να δούμε ποιες θα ξεχωρίσουν και ποιες θα δώσουν τη μάχη της παραμονής κατηγορία. Αυτή τη στιγμή προβλέψεις δεν μπορούν να γίνουν. Η Κομωτινή έκανε κινήσεις που νομίζω ότι καθιστούν ανταγωνιστική. Είδαμε κάποια θετικά δείγματα και στο φιλικό με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη. Ο Εθνικός Αλεξανδρούπολης με πολλά νέα πρόσωπα, τέσσερις ξένους αθλητές, την επιστροφή του Κάστρο Ανδρού Στίγκα, και σίγουρα θέλει το χρόνο του για να μονταριστεί, να φτάσει στα επιθυμητά επίπεδα. Έχουμε την μεθαύριο, Τετάρτη, την κόντρα των δύο ομάδων της Τράκης στην Κομωτινή για το League Cup στις 7 η ώρα. Η πρώτη τους επίσημη κόντρα, έτσι, γιατί τους είδαμε στην Αλεξανδρούπολη σε φιλικό, είναι ουσιαστικά η πρώτη κόντρα σε επίσημο παιχνίδι. Επίσημο ή μη επίσημο, ανεπίσημο. Ναι, εντάξει, δεν πάει, είναι μια διοργάνωση στο League Cup. Γιατί το λέω ότι το League Cup δεν είναι αυτό τουλάχιστον με το οποίο όπως είχε σχεδιαστεί σίγουρα. Και ξεκινούσε. Έχει πάρει κατά κάποιο τρόπο ανεπίσημο χαρακτήρα προετοιμασίας φιλικών αγώνων μεταξύ των ομάδων. Είναι σίγουρα χρήσιμη η κόντρα μεταξύ της Κομωτινής και του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Θα δούμε τι συμπεράσματα μπορούμε να βγάλουμε και μετά από την κόντρα αυτή, μεθαύριο. Ωραία. Περισσότερα για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολο και την Αθλητική Ένωση Κομωτινής θα πούμε στην επόμενη εκπομπή, όταν και θα έχουμε πλησιάσει περισσότερο στην έναρξη του πρωταθλήματος, το οποίο πρωτάθλημα είναι και ο κύριος στόχος των δύο ομάδων, όπως μπορούμε να αντιληφθούμε. Να αλλάξουμε άθλημα, να πάμε σε handball.
Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση φέτος. Καταρχάς είναι μεγάλη επιτυχία που οι Κύκλοπες Αλεξανδρούπολης, γιατί για αυτούς μιλάμε, θα λάβουν μέρος φέτος στην Α1 κατηγορία των γυναικών. Στην μετά από πάρα πολλά χρόνια, στην υψηλότερη κατηγορία στην χώρα μας, όπου θα βρουν αντιμέτωπους την Νταμπλούχο και μια ομάδα η οποία έχει κατακτήσει τα πάντα τα τελευταία 5-6 χρόνια, την Νέα Ιωνία, στην οποία αγωνίζονται οι αδερφές Κυπασίδου, τον ΠΑΟ και πολλές άλλες ισχυρές και σημαντικές ομάδες. Είναι σε στάδιο προετοιμασίας η ομάδα των Κυκλόπων. Εδώ και καιρό, δηλαδή είναι ολοκληρώνεται ουσιαστικά. Βλέπει, ναι. Καλά η ομάδα των Κυκλόπων με τον Άγιο Χαραλαμπίδη. Με τη φιλοσοφία όμως την ίδια, με νεαρές γενείς αθλήτριες να δίνουν τον δικό τους αγώνα στα πολύ δύσκολα γήπεδα της Α1 κατηγορίας γυναικών. Όπως τα λες ακριβώς είναι και ο Άκης ο Χαραλαμπίδης, ο προπονητής των Κυκλόπων, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Άκη, καλησπέρα. Κοσμά, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Άκη. Λοιπόν, μας κάνατε την έκπληξη το καλοκαίρι, έτσι. Εκεί που ναι. Συζητούσαμε στο τέλος της τηλεοπτικής σεζόν Μάιο-Ιούνιο ότι ένα όνειρο έμεινε στη μέση αφού στα μπαράζ του Βόλου δεν τα καταφέραμε και ξαφνικά είχαμε τα ευχάριστα. Ναι, είχαμε βγει τρίτη στα μπαράζ. Είμαστε η πρώτη πλαχούσα ομάδα για την Α1. Μια ομάδα δεν δήλωσε στην κατηγορία φέτος λόγω οικονομικών θεμάτων. Δεν ξέρω, πήγαν παίχτριες γενικά σε διαμεταγραφή. Δήλωσε ότι δεν μπορεί να κατέβει στην Α1 και οπότε πήραμε τη θέση της. Ρωτηθήκαμε αν θέλουμε να κατεβούμε. Γίνανε κάποιες διαβουλεύσεις στο σωματείο, βέβαια, αποφάσισε η διοίκηση. Και αποφασίσαμε τελικά να συμμετάσχουμε φέτος στην Α1 κατηγορία. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Άκη, επειδή το έχετε αναφέρει κι εσείς και σε προηγούμενες επικοινωνίες και με εμάς και με δηλώσεις στο sportsarctic.gr, ότι σε αυτή την προσπάθεια έπαιξε σημαντικό ρόλο και ο Δήμος, έτσι. Ναι, ο Δήμος Αλεξανδρούπολης μας βοήθησε να μας βοηθήσει φέτος οικονομικά με ένα καλό ποσό, το οποίο βέβαια δεν καλύπτει τις ανάγκες όλες τις κατηγορίες, γιατί και οι διαιτησίες είναι πολλές και τα ταξίδια είναι πολύ μακρινά. Αλλά μας βοήθησε πάρα πολύ με την οικονομική βοήθεια και με κάποιους χορηγούς που θα βρούμε και έχουμε βρει ήδη. Πιστεύω ότι η κατηγορία θα κυλήσει normal και θα μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις οικονομικές απαιτήσεις. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά πλέον στην Α1 σε αγωνιστικό επίπεδο. Πώς θα παρουσιαστούν οι Κύκλοπες και με τι στόχευση μπαίνει? Αφού εξαρχίσει Ο στόχος μας είναι να σωθούμε, να παλέψουμε τις ομάδες οι οποίες ανέβηκαν φέτος, αν και πολύ ενισχυμένες και με ξένες παίχτες, και να προσπαθήσουμε να κάνουμε μια καλή πορεία, να το ευχαριστούμε πάνω απ' όλα. Και αν μπορέσουμε στο τέλος να πάρουμε κάποια αποτελέσματα και να μπορέσουμε να σωθούμε στην κατηγορία, να συμμετάσχουμε και του χρόνου στην Α1. Πολλά μεγάλα ταξίδια φέτος, Άκη. Ξεφεύγουμε πλέον από το πρωτάθλημα ουσιαστικά Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που ήταν ο όμιλος στην Α2. Πάμε πλέον σε τεράστιες αποστάσεις. Θα κατέβετε στην Αθήνα, θα παίξετε σε πόλεις που δεν είχε συνηθίσει η ομάδα μέχρι στιγμής. Ναι, δύο φορές στην Αθήνα, στην Άρτα και έχει γενικά πολλά μεγάλα ταξίδια. Εντάξει, έτσι είναι η Α1, το ξέραμε. Αποφασίσαμε και η διοίκηση και οι παίχτριες, γιατί είπαμε ότι αν θα το κάνουμε, αν θα το επιχειρήσουμε, θα είναι άλλος ο όγκος προπόνησης και άλλες οι απαιτήσεις. Συμφώνησαν και τα κορίτσια. Και προς τιμή τους, γιατί είναι ερασιτέχνες αθλήτριες, δεν είναι επαγγελματίες, δεν πληρώνεται. Ανταποκρίνονται μέχρι τώρα όπως τα θέλετε. Στο κάλεσμα, και αφού η διοίκηση έδωσε το OK και μας βοήθησε και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, δώσαμε και εμείς το OK στην Ομοσπονδία ότι θα συμμετάσχουμε τον χρόνο στην Α1. Στις νέες συνθήκες προπόνησης, όπως είπες, Άκη, ανταποκρίνονται οι αθλήτριες όπως επιθυμείς εσύ? Ναι, έχουμε δουλέψει πάρα πολύ από 16 Αυγούστου. Είμαστε ακόμα στα προσφυγικά στιγμή στο γήπεδο, αν ακούτε. Ακούω τη φωνές, ναι. Και έχουμε ξεκινήσει με διπλές προπονήσεις από 16 Αυγούστου και έξω από το γήπεδο και μέσα. Είμαστε σε ένα καλό στάδιο, ευτυχώς δεν είχαμε τραυματισμούς. Έχουμε φιλικά παιχνίδια αυτή τη στιγμή. Παίξαμε Θεσσαλονίκη με τον ΠΑΟΚ χθες Κυριακή. Την άλλη εβδομάδα πηγαίνουμε στην Ποσοτσάνη για διπλά παιχνίδια. Οπότε είμαστε στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας μας και ετοιμαζόμαστε για τις 14 Οκτώβρη που ξεκινάει το πρωτάθλημα. Δύο λόγια θα θέλαμε να μας πεις για το φιλικό με τον ΠΑΟΚ. Είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα. Δεν θα σταθούμε ούτε στο σκορ, ούτε
στο πώς εξελίχθηκε το παιχνίδι στο αγωνιστικό κομμάτι, περισσότερο για την, για την πρώτη αυτή επαφή ουσιαστικά των κυκλόπων με μία από τις κορυφαίες ομάδες της κατηγορίας. Είναι μια πολύ δυνατή ομάδα όπως είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στοχεύει στο double και πιστεύω ότι μαζί με την Νέα Ιωνία θα κοντραριστούν και για τον τίτλο και φέτος. Για να δούμε τη διαφορά που υπάρχει στην κατηγορία, γιατί είναι τεράστια χαόδηση διαφορά από την Α2 στην Α1. Και να δουν τα κορίτσια το πώς θα είναι φέτος οι αντίπαλες ομάδες και να πάρουμε μια γεύση από τη μεγάλη κατηγορία. Αν μπορούμε να πούμε, σε ποια στοιχεία θα βασιστεί το παιχνίδι της ομάδας, στην ταχύτητα, στο ενφυνδιασμό? Θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε. Έχουμε καλή φυσική κατάσταση από ό,τι έδειξε χθες το φιλικό. Είμαστε σε πολύ καλό επίπεδο. Τα κορίτσια έχουν τρέξει πολύ έξω. Θα προσπαθήσουμε να παίξουμε γρήγορα ώστε να βρούμε ανοιχτές άμυνες, γιατί το επίπεδο και των αμυνών και των παιχτριών είναι πολύ υψηλότερο. Και πρέπει να βρούμε κάποια στοιχεία που θα βάλουμε στο παιχνίδι μας, να παίξουμε λίγο διαφορετικά από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια, για να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις απαιτήσεις κατηγορίας. Πολλά τα νεαρά κορίτσια σε αυτήν την ομάδα των κυκλόπων. Υπάρχουν βέβαια και οι πιο έμπειρες παίκτριες. Μπορείς να μας δώσεις λίγο έτσι το τι ηλικίες υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην ομάδα? Ναι, έχουμε γύρω στους 5 παίκτες που είναι 16 χρονών, 3-4 που είναι 17, άλλες 4 περίπου είναι στα 24 με 25, 2 οι οποίες είναι 29, μία είναι 29, άλλη 33, πιο εμπειρές παίκτριές μας. Και κειμενόμαστε σε αυτές τις ηλικίες, 2 φοιτητές είναι στα 22, οπότε καταλαβαίνετε ο μέσος όρος ηλικίας είναι πολύ χαμηλός. Άκη, αληθεύουν οι πληροφορίες μας ότι έχετε έρθει σε συμφωνία με την Νέα Ιωνία ώστε στον πρώτο αγώνα να έρθουν για την πρεμιέρα μόνο να παίξουμε τη φανέλα των κυκλόπων η Μάγδα και η Νικολίνα ώστε να μας ενισχύσουν λιγάκι? Όχι, δεν αληθεύουν. Η Μάγδα και η Νικολίνα δύο πολύ καλές αθλητές, γιατί η Μάγδα δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει, τη βλέπει όλος ο κόσμος, ξέρει ποια είναι. Και η Νικολίνα είναι ένα μεγάλο ταλέντο, το οποίο πιστεύω τα επόμενα χρόνια θα κάνει και αυτή τον ΠΑΜ, όπως και η αδερφή της. Θα είναι χαρά μας να τις φιλοξενήσουμε στην έδρα μας, στο γήπεδο που μεγάλωσαν. Βέβαια, θα είμαστε χαρούμενοι ότι τις έχουμε αντίπαλες. Αλλά έτσι είναι η ζωή. Πιστεύω θα το απολαύσουν και αυτές, θα το απολαύσουμε και εμείς. Εντάξει, σίγουρα θα είναι χαρά και τιμή μας που θα υποδεχθούμε τα κορίτσια. Εννοείται. Μάλιστα. Πώς νιώθεις, Άκη, που είσαι προπονητής αυτής της ομάδας, ότι θα ηγηθείς αυτής της προσπάθειας? Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μένα. Δεν έχω ξαναπροπονήσει ομάδα που να έχει τόσο μεγάλες απαιτήσεις. Κατηγορία δεν έχει καμία σχέση με αυτά που έχουμε συνηθίσει και τα κορίτσια και εγώ. Νιώθω ενθουσιασμένος γιατί είναι μια μεγάλη πρόκληση και εγώ θέλω να δω πώς είναι. Δεν το έχω ζήσει και θέλω να το ζήσω. Και μου αρέσει γιατί έχει δώσει ένα έξτρα κίνητο στα κορίτσια και δουλεύουμε πολύ περισσότερο. Και μέσα από αυτή τη δουλειά πιστεύω ότι θα βγουν και αθλήτριες για το μέλλον της ομάδας. Και πιστεύω ότι τη φετινή χρονιά μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Έχω πει στα κορίτσια ότι ας μην κάνουμε και καμία νίκη, δεν με νοιάζει, αρκεί να παίζουμε με το πάθος που έχουμε στις προπονήσεις και να βγάλουμε στο γήπεδο αυτά που έχουμε δουλέψει. Νομίζω ότι είναι μια χρονιά, όπως είπα, ότι μόνο να κερδίσουμε έχουμε. Και τα κορίτσια μέχρι στιγμής δείχνουν ότι το έχουν καταλάβει αυτό. Έχει οριστεί το επόμενο φιλικό παιχνίδι, Άκη? Την άλλη Κυριακή πηγαίνουμε στην Προσοτσάνη. Θα παίξουμε με την ομάδα της Προσοτσάνης που ήμασταν και πέρσι στον Όμιλο και θα έρθει και η Σταυρούπολη από Θεσσαλονίκη. Οπότε θα κάνουμε δύο φιλικά παιχνίδια, τα οποία θα είναι και τα τελευταία μας πριν την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Μάλιστα, η οποία είναι στις 14 Οκτωβρίου, έτσι? Ναι, είναι την άλλη Κυριακή. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία. Είμαστε εδώ και μέσα στη σεζόν, βέβαια, να τα λέμε. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Εμείς ευχαριστούμε πολύ, μας δίνετε το βήμα να μιλήσουμε για την προσπάθειά μας. Και θα τα ξαναπούμε εννοείται και μέσα στη χρονιά. Καλή δύναμη. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας. Καλό βράδυ. Αυτά και με τους κύκλοπες, αυτά με το handball. Μια μεγάλη πρόκληση, Γιώργο, έτσι. Βέβαια. Θυμόμαστε τις χρυσές εποχές του αλεξανδροπολίτικου handball. Εποχές που είχαμε παρουσία στην Ευρώπη, κερδίζαμε την Πατωτίνα Μιβέρια και τον Αθηναϊκό. Είμαστε στις πρώτες ομάδες στην Ελλάδα. Μιλάμε για την δεκαετία του 90, έτσι, αρχές του 90. Είδες πόσο μεγάλος είμαι. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Εσύ το είπες. Τι να κάνεις. Λοιπόν, όπως και να έχει, μπράβο στους ανθρώπους των κυκλόπων που πήραν τη γενναία απόφαση να συμμετέχουν και να στηριχθούν στα κορίτσια που δούλευαν ήδη με την ομάδα. Και ελπίζουμε, όπως είπε και ο Άκης ο Χαραλαμπίδης, να κερδίσουν από αυτήν, αν όχι με νίκες, με εμπειρίες σίγουρα πάρα πολλές από αυτή τη χρονιά.
Ωραία. Νομίζω πως μπορούμε τώρα να αλλάξουμε κλίμα, να πάμε στο τοπικό ποδόσφαιρο, αυτό που σας χρωστάμε, τις κάρτες από την δεύτερη κατηγορία. Μια δεύτερη κατηγορία η οποία ξεκίνησε θα λέγαμε, διαφορετικό τρόπο από ό,τι ήταν πέρσι, από ό,τι την είδαμε πέρσι, με δύο ομίλους πλέον. Νότιο και Βόρειο. Σωστά. Νότιο και Βόρειο, αντί για τον έφυγε ο κεντρικός. Αυτό έγινε γιατί μειώθηκε ο αριθμός των ομάδων. Μειώθηκε ο αριθμός των ομάδων γιατί τα τελευταία χρόνια, τα έχουμε πει πολλές φορές, Γιώργο, και με καλεσμένους που έχουμε φιλοξενήσει. Η νέα διοίκηση της Ψεύρου είχε εξαγγείλει ότι θα το δει αυτό και πως θα ήταν ένας από τους στόχους μέσα στη διάρκεια της ιδίας της να προσπαθήσει να αυξήσει και πάλι τον αριθμό των αγωνιζόμενων ομάδων. Mm-hmm. Να περάσουμε στα αποτελέσματα. Πάμε, φύγαμε στον νότιο όμιλο. Λοιπόν, Πέπλος Εθνικός K22-0, Ατρόμητος Άβαντα, Κρύβες Δαδιάς 5. Στο Βόρειο είμαστε. Στο Βόρειο είμαστε. Ναι, πάμε κάρτα. Στο Βόρειο. Με συγχωρείτε, mm-hmm. Λοιπόν, Δόξα Στέρνας, Ομόνια Φυλακίου 4-0, Ακρίδας Νέας Βίσας, Θύελλα και Πύρινου 4-1, Ηρακλής Αγίνης, Ένωση Νόης 0-3, Ρίζια Ατρόμητος Οσπρονερίου 0-5, Ακρίδος Ορμενίου, Δόξα Ελληνοχωρίου 0-0, Ασπίδα Θωρίου, Δόξα Ορεστιάδας 2-1, Ρεπόηχη Δόξα Δόξας. Βαθμολογία. Ατρόμητος Προνερίου, Δόξα Στέρνας, Ακρίδας Νέας Βίσας, Ένωση, Νόης, Ασπίδα Θουρίου από 3 βαθμούς. Δόξα Ελληνοχωρίου, Ακρίδας Ορμενίου από 1 και χωρίς βαθμό, μετά την πρεμιέρα, Δόξα Ορεστιάδας, Ακρίδας Αγίνης, Τίελα Κυπρίνου, Ομόνια Φυλακίου και Ρίζια, όπως είπαμε, Δόξα Δόξας, είχε το ρεπό της. Να περάσουμε για την επόμενη αγωνιστική. Ένωση Νόης Ακρίτας Ορμενίου. Ο Ατρόμητος Προνερίου θα υποδεχθεί την Ασπίδα Θουρίου. Δόξα Δόξας, Δόξα Στέρνας. Ομόνια Φυλακίου, Ηρακλής Αγίνης. Δόξα Ορεστιάδας, Θύελλα Κυπρίνου. Δόξα Ελληνοχωρίου, Ακρίτας Νέας Βίσας. Και ρεπό έχουν τα Ρίζια σε αυτήν την δεύτερη αγωνιστική, που επαναλαμβάνουμε προς πληροφόρηση και του κόσμου το μεθεπόμενο Σαββατοκύριακο. Πάμε και στον Νότιο Όμιλο. Εκεί όπου φέτος έχουμε 16 ομάδες, παρακαλώ, μαζί με τη Super League. Έτσι, πολλές οι ομάδες φέτος στον Νότιο Όμιλο της δεύτερης κατηγορίας. Λοιπόν, ελπίζουμε να αντέξουν στο τέλος οι ομάδες, έτσι. Μακάρι να τελειώσουν 16. Πέπλος Εθνικός K22-0, Ατρόμητος Άβαντα, Κρήτας Δαδιάς 5-1, Μάκρη Δωρίσκος 1-3, Φουρτούνα Καπαδοκία 2-2, ΑΟ Θράκης ΑΟ Μαΐστρου 1-2, Απαλός Αρίστινο 3-3, Νεαχιλή Λυκόφη 5-0, Μοναστηράκη Σιδηρό 1-4. Βαθμολογία. Νεαχιλή Άβαντας, Πυρσός Σιδηρού, Δωρίσκος Πέπλος Μαΐστρος από 3 βαθμούς, Νίκη Απαλού, Αρίστινο, Φουρτούνα, Καπαδοκία από 1 βαθμό, ΑΟ Θράκης Μάκρη, Εθνικός K20, Μοναστηράκη, Ακρίδες Δαδιάς, Λυκόφη δεν είχαν κάποιο βαθμό μετά την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Και στην επόμενη αγωνιστική, Πέπλος Μοναστηράκη, Πυρσός Σιδηρούς με τη Νέα Χιλή, Εθνικός K20 Φουρτούνα Αλεξανδρούπολης. Και δυσκολευόμαστε με τις κάρτες, μας συγχωρείτε. Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα. Άκου Παπακώνα ο Μάκρης, ο Μαΐστρου Απαλός, ο Δωρίσκο Κρήτας Δαδιάς και ο Αριστίνου Ατρόμητος Άβαντα. Ατρόμητος Άβαντα. Πολύ ωραία. Αυτά λοιπόν και με την Ψεύρου και κάπου εδώ είχαμε ακόμα περισσότερα προγραμματισμένα. Δυστυχώς ο χρόνος είναι περιορισμένος. Την επόμενη φορά θα έχουμε να πούμε ακόμη περισσότερα. Κάπου εδώ φτάνουμε λοιπόν στο τέλος. Θα σας αφήσουμε με κάτι πάρα πολύ όμορφο. Με το Run Greece που διεξήχθη χθες Κυριακή. Με 3.000 δρομείς να τρέχουν στους δρόμους της Αλεξανδρούπολης. Παρά τις κακές καιρικές συνθήκες, Γιώργο, είδαμε πολύ όμορφες εικόνες πραγματικά και θα τις δείτε κι εσείς. Θα πρέπει να πάρω συνέντευξη από τον παρουσιαστή της διοργάνωσης. Μπορείς και τώρα να την πάρεις. Δεν πλάβει, μας κλείνουμε, κύριε. Λοιπόν, στο ρεπορτάζ του Γιώργου Χονδρόπουλου που ακολουθεί, θα δείτε τι ακριβώς έγινε στο Run Greece Αλεξανδρούπολης 2018, το 5ο Run Greece. Είχαμε ρεκόρ, είχαμε επιτυχίες, είχαμε μετάλλια για θρακιώτες, αθλητές. Με αυτό σας αφήνουμε, με αυτό θα σας καληνυχτήσουμε και θα δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα στις 10 το βράδυ. Έτσι. Από τον Γιώργο Πανταζίδη. Και τον Κοσμά Πανταζή. Καλό σας βράδυ, καλή εβδομάδα. Και καλή εβδομάδα. Γεια σας. 3, 2, 1.
προσοχή, με προσοχή σε όλους. Περισσότεροι από 3.000 αθλητές αλλά και αρκετές εκατοντάδες θεατές συμμετείχαν φέτος στο Run Greece της Αλεξανδρούπολης. Αψηφώντας τις ποραδικές βροχοπτώσεις, οι αθλητές όχι μόνο έτρεξαν χωρίς προβλήματα αλλά το διασκέδασαν κιόλας. 3.500 αθλητές και αθλήτριες από όλο τον Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Θράκη, την Ανατολική Μακεδονία και όλη τη Βόρεια Ελλάδα και από γύρω χώρες βρίσκονται σήμερα εδώ πιστοί στο ραντεβού, παρόλο που το πρωί είχε έντονη βροχόπτωση. Συμμετέχουν με χαρά σε αυτό το μεγάλο αθλητικό γεγονός της περιοχής μας. Πραγματικά μας δίνει κουράγιο να συνεχίσουμε. Μία γιορτή που τη διοργανώνει η Ομοσπονδία μας, ο ΣΕΓΑΣ, σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, το Δήμο Αλεξανδρούπολη και με την υποστήριξη όλων των φορέων της πόλης. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλοι έχουν αγκαλιάσει αυτή την εκδήλωση και η προετοιμασία αυτού του αγώνα, αν και φέτος γίνεται κάτω από άσχημες γεωργικές συνθήκες, ήταν η καλύτερη δυνατή. 4, 3, 2, 1... Ξεκινήσαμε, καλό αγώνα σε όλους. Run Greece Αλεξανδρούπολης 2018. Είμαστε εδώ, καλή αρχή. Καλό αγώνα σε όλους, με προσοχή. Εδώ βλέπω χιλιάδες ανθρώπους, παιδιά, άτομα νεαρά, μέση ηλικίας, αλλά ακόμα και πάνω από 60 χρονών, να θέλουν να συμμετέχουν στον αθλητισμό, στο πανηγύρι αυτό του πολιτισμού. Είναι πραγματικά πολύ ευίωνο, γιατί έτσι φαίνεται ότι υπάρχουν άνθρωποι που με αισιοδοξία κοιτάζουν το μέλλον και μπορούν να δημιουργήσουν μέσα στην κοινωνία μας πολλά πράγματα. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε το παρόν και ενεργά σε ό,τι μπορεί πραγματικά να κινητροδοτήσει τον κόσμο, να αφήσει, αν θέλετε, την ηρεμία του σπιτιού και να ασχοληθεί με την άθληση, με το δρομικό κίνημα, κάτι που θα δώσει περισσότερο όθηση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν τόσο την υγεία, αλλά όσο και τη συμμετοχή. Χαιρετίζομαι τη σημερινή συμμετοχή με οποιοδήποτε σχέση με αυτόν τον αγώνα, τους πρωταγωνιστές, τους αθλητές. Στην πρώτη θέση ήρθε η Μαργαρίτα Ντίνα του Stoikos Running Team, στην δεύτερη η Γεωργία Δημητριάδου της ίδιας ομάδας και στην τρίτη θέση η Μιλένα Βέλκοβα. Παρακαλείτε για την βράβευση ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου, ο κύριος Δημήτρης Πέτροβιτς. Ο Μάρκος Γκούρλιας τερμάτισε πρώτος με 33-29 και είχε κατακτήσει την πρωτιά πέρσι το 2017 αλλά και το 2016 εδώ στο Run Greece Αλεξανδρούπολης. Ο Μάρκος Γκούρλιας, ο πρωταθλητής βέβαια του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Ένα μεγάλο χειροκρότημα και στους τρεις νικητές και στους τρεις δρομείς. Σήμερα ήταν ένας αγώνας όπως και προηγούμενες χρονιές, το Run Greece Αλεξανδρούπολης. Βέβαια ο καιρός είναι άστατος σε όλη την Ελλάδα και αυτό δεν μας άφησε να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες. Εύχομαι οι υπόλοιποι αγώνες οι οποίοι είναι στη Ρόδο, στην Πάτρα και με τελικό προορισμό την Αθήνα να υπάρχουν καλύτερες συνθήκες ώστε η διοργάνωση να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα και μια καλύτερη ατμόσφαιρα. Η Μαργαρίτα Ντίνα πρώτη με χρόνο 40 και 30, να θυμίσουμε νικήτρια στην Αλεξανδρούπολη το 2015 και το 2016. Ένα μεγάλο χειροκρότημα στις τρεις νικήτριες των 10 χιλιόμετρων του Run Greece Αλεξανδρούπολης 2018. Στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων στους άνδρες, στην πρώτη θέση ο Χαρλάμπος Βούλκος από τους Λύκους Χιθαγιόγλου, στην δεύτερη ο Γιώργος Καφαλής από τον Πας Ρίσος Κομωτινής και στην τρίτη ο Σαλίτ Τσιτάκ από τον Αποφκά Ξάνθης. Στις γυναίκες στην πρώτη θέση κατέκτησε η Φωτεινή Μιστακίδου, η οποία πλέον κατέχει και το ρεκόρ της συγκεκριμένης διαδρομής, στην δεύτερη θέση η Ερμιόνη Χασκή του Πάσπορτ Αθλητών Κομωτινής και στην τρίτη θέση η Ευαγγελία Γιαλαματζή του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Πέμπτη χρονιά τρέχω σε αυτόν τον αγώνα και είμαι πολύ ευχαριστημένος και από την επίδοση και από τη διοργάνωση και από τον καιρό που μας έκανε τη χάρη και δεν έβρεξε. Να ολοκληρώσουμε με τον πρώτο νικητή, τον Χαράλαμπο Βούλκο από τους Λύκους και Χαγιόγλου, στην πρώτη θέση με 17 και 02. Τη βράβευση θα κάνει ο κύριος Δημήτρης Ρίζος,
από βουλευτή σε αύριο του ΣΥΡΙΖΑ. Πολύ ωραία ήταν. Μακάρι να βοηθούσε λίγο περισσότερο και ο καιρός. Ίσως κάναμε και μια καλύτερη επίδοση. Είμαι πολύ ικανοποιημένη όμως με την διοργάνωση. Μ' άρεσε πάρα πολύ και ελπίζω να ξανασυμμετέχω και σε άλλα Run Greece αλλά ξανά στις Αλεξανδρούπολης. Η Φωτεινή Μιστακίδου, η οποία τερμάτισε πρώτη με χρόνο 19.36 και έκανε και ρεκόρ διαδρομής, κατέριψε το ρεκόρ της Πινελόπης Δάκα, το οποίο το κατήχε η Πινελόπη από το 2016. Ένα μεγάλο χειροκρότημα και για τις τρεις νικήτριες, λοιπόν τη Φωτεινή Μιστακίδου, την Ερμιόνη Κασκή και την Ευαγγελία Γκέλα Ματζή.